Δείτε σήμερα. Συνελήφθη ο τραγουδιστής Τέλειος Διονυσίου μετά από σοβαρό επεισόδιο με αστυνομικό. Στα κρατητήρια όλη τη νύχτα. Σήμερα στον εισαγγελέα. Μήνυση για σωματική βλάβη από τον αστυνομικό. Αποκλειστικά ο Τέλειος Διονυσίου μας περιγράφει τι συνέβη. Ζωντανή σύνδεση. Κατηγορούμενος για πορνεία απολογήθηκε ο πατέρας Γεώργιος Δελικώστας στον εκκλησιαστικό ανακριτή. Το υπόμνημα που κατέθεσε η σύντροφός του που κυοφορεί το παιδί τους και ζητά να ανακαλέσουν τον όρο πορνεία. Ζωντανή σύνδεση. Μαζί μας ο ηθοποιός Σπύρος Μισθός. Μεγαλώνει μόνος του τα δύο ανήλικα παιδιά του, καθώς έχει την αποκλειστική επιμέλειά τους. Η πρώην σύζυγός του του έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή και πριν από λίγες μέρες η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή του από τις κατηγορίες. Ζητά να βγει στη σύνταξη για να μεγαλώσει τα παιδιά του. Νέα έρευνα στο αυτοκίνητο της άτυχης 44χρονης Ειρήνης μετά από εντολή του εισαγγελέα Γρηνίου. Ζωντανή σύνδεση. Καλό, καλό μεσημέρι και σήμερα είμαστε εδώ ζωντανές ακόμη. Θέλω να πω, είχα ένα μικρό ατύχημα λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή, όμως όλα καλά. Είναι αυτό το μάτι που καμιά φορά μας μπαίνει στο μάτι, Γιώργο Καραϊβάζ. Εσύ φταίς. Να θεωρήσω, όχι, να θεωρήσω. Εσύ. Σώθηκες κατόπιν ευλογιών Δημήτρης Τρουμπάκου. Σώθηκα κατόπιν ευλογιών της δικής μου ψυχής, γιατί την κρατώ καθαρή ακόμη. Αγνή αμόλυτη, και αυτό άσπηλη, άμωμη. Να το πω εγώ η ίδια, κατάλαβες. Έχει Τάξη. Μεγάλη σημασία αυτό. Γιατί ό,τι κάνεις αυτή τη ζωή σου γυρνάει, κατ' εμέ. Έτσι δεν είναι, Σπύρο μου? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν γυρνάει πάντα. Έχεις αντίθετη άποψη από τη δική σου ζωή? Ξέρεις ότι σε εκτιμώ πάρα πολλά χρόνια. Όταν ήμουν αρχισυντάκτρια στις εκπομπές, σκίζατε με τον Νίκο το Φόσκολο και σχεδόν μήνα παραμήνα ερχόσουνα στις εκπομπές. Κάποια στιγμή συναντηθήκαμε κάτω από το πρίσμα το δικό σου, το οικογενειακό, και αυτό γιατί? Γιατί ως άντρας μετά από ένα γάμο ανέλαβες την επιμέλεια των δικών σου παιδιών. Και έχουμε πολλά να πούμε, καθώς πια υπάρχει και μια άλλη απόφαση για σένα, που υπήρξε μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και ο εισαγγελέας είπε αυτό. Όχι, ο εισαγγελέας, αθωώθηκα στο εφετείο. Ναι, απλώς. Αλλά δεν το θεωρώ κάτι σημαντικό. Αυτό ήταν κάτι που έκανε η πρώην σύζυγος μια μήνυση εις βάρος μου και αθωώθηκα στο εφετείο. Δεν είναι κάτι σημαντικό αυτό. Θέλω να μου πεις μετά πώς είναι να μεγαλώνει ένας άντρας τα παιδιά. Ξέρω ποιο είναι το σημαντικό. Και αυτό που ουσιαστικά σήμερα είναι ωραίο να πούμε στους τηλεθεατές είναι αν όταν οι πατεράδες μεγαλώνουν τα παιδιά, Γιώργο Καραϊβάζ, οφείλουν να παίρνουν μια σύνταξη όπως οι μανάδες που μεγαλώνουν τα παιδιά. Γιατί εκείνος για να είναι κοντά στα δυο του παιδιά είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί τους. Οπότε στο θέατρο είναι πολύ δύσκολο. Σε ένα σύριαλ είναι πιο δύσκολα τα πράγματα με την καθημερινή παρουσία. Οπότε δεν δικαιούται ένας άντρας τέτοια σύνταξη? Κοίταξε, το καταπληκτικό στην ιστορία είναι ότι βγαίνει βάσει της εγκυκλίου του ΙΚΑ και του νόμου, βγαίνει η μητέρα με 56 ετών, λέει, και 5.500 ένσημα. Με τις προϋποθέσεις της μητέρας βγαίνει και ο χείρος πατέρας. Δεν βγάζει ο νομοθέτης τον πατέρα με δικαστική απόφαση επιμέλειας ανηλίκου. Ωραία. Όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Στην παρέα μας είναι η Χρυσαυγή Ατσιδάκου, και δικηγόρος και νομικός. Οπότε μια φορά την εβδομάδα είσαι στην παρέα μας πια, μόνιμα. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Και σήμερα εγώ δεν είμαι στα καλύτερά μου, ακούς. Όμως οι αλήθειες μας πάνε απ' όλα. Περαστικά μας λοιπόν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως είναι η στιγμή να υποδεχτώ τον Ιωάννη Καραστατήρα, αντιπρόεδρο Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών. Αντιπρόσωπος, αντιπρόεδρος. Θα θέλατε. Αργότερα στο μέλλον. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο. Είναι και οραματίστρια, συντησάλλη. Ορίστε. Είσαι και οραματίστρια, βλέπεις. Θέλεις κι άλλα να πεις καλά για μένα σήμερα ή θα σταματήσεις κάπου εδώ? Ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Ναι, απλώς κάπου πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Γιατί σήμερα η μέρα είναι δύσκολη για μένα προσωπικά. Και επειδή θα πρέπει να βγάλω την εκπομπή καθ' όλη τη διάρκεια, ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε όλη μια ισορροπία στη μεταξύ μας σχέση. Ναι. Σε αυτό το σημείο λοιπόν να υποδεχτώ τον Στέλιο Διονυσίου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς στην επικαιρότητα ήρθε ένα επεισόδιο που φέρεται πως προκάλεσε ο Στέλιος Διονυσίου. Στέλιο, από χθες το απόγευμα και μετά το όνομά σου ήρθε στην επικαιρότητα, καθώς φαίνεται
ότι παραβίασε ουσιαστικά μια λωρίδα αποτρεπτική για να μπει αυτοκίνητο μέσα. Θα ήθελα να σου δώσω το λόγο. Ξέρεις ότι σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω την τομπροσύνη του χαρακτήρα σου και θα ήθελα δημόσια να μοιραστείς με τους τηλεθεατές το περιστατικό. Παρακαλώ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι σέβομαι απόλυτα την ελληνική αστυνομία και δεν έχω κανένα πρόβλημα και τηρώ τους νόμους. Αισθάνθηκα μία αδιαθεσία, ένα σφίξιμο στο σπίτι μου και κατόπιν επικοινωνίας μου με τον ασφαλιστή μου, μου πρότεινε να πάω στην Αθηναϊκή Κλινική, που η οποία είναι στη Σούτσου, στην πλατεία Σούτσου. Εκείνη την ώρα λοιπόν εγώ, καθώς πήγαινα με το αυτοκίνητό μου, ήταν κλειστοί όλοι οι δρόμοι. Σταμάτησα στον πρώτο αστυνομικό, τον παρακάλεσα. Λέω, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχω πρόβλημα υγείας, πάω στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε, η κλινική φαίνεται, είναι στα 100 μέτρα από εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε με να πάω. Μου είπε, δεν γίνεται. Προχώρησα λίγο παρακάτω. Ξανά η ίδια κουβέντα, ότι θέλω να πάω στην κλινική. Και κάποια στιγμή, και εγώ φοβήθηκα για την υγεία μου. Λάθος μου, το ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Έτσι αντέδρασα, παραβίασα την κορδέλα που είχαν βάλει οι αστυνομικοί και πήγα μέσα στο στενό πηγαίνοντας για την κλινική. Εκεί λοιπόν έγινε και το επεισόδιο με τον αστυνομικό. Ήδη αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ πάντα λέω την αλήθεια και όταν τον συνάντησα τον αστυνομικό στο τμήμα για τις εκατέρωθεν μηνύσεις, του ζήτησα συγγνώμη, δεν τη δέχτηκε. Okay. Απλώς θέλω να πω ότι δεν μπορώ να ακούω ψέματα. Δεν τον χτύπησα. Υπάρχει ήδη και τώρα υπάρχει αυτό το χαρτί που το έφερε ο κ. Καπερνάρος από τον ιατροδικαστή, που είναι το πιο επίσημο χαρτί που μπορεί να υπάρξει, ότι δεν υπάρχει ούτε εκδορά, ούτε μελανιά, ούτε γρατζουνιά στον αστυνομικό. Δεν τον χτύπησα. Του μίλησα άσχημα, το παραδέχομαι. Τέλειο. Πριν να δώσω το λόγο στο Γιώργο τον Καραϊβάζ, αλλά και στον κύριο Ιωάννη Καραστατήρα, που εκπροσωπεί εδώ κατά έναν τρόπο την αστυνομία, γιατί πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. Σε άκουσα το πρωί στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούριου να λες το εξής: ορκίζομαι στα κόκαλα του πατέρα μου. Ακριβώς. Για μένα αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος όρκος όταν τον κάνει κανείς, γιατί και όταν επρόκειται για το συγκεκριμένο πατέρα. Ακριβώς. Και, όταν... και νιώθω πως έφτασε στα άκρα της συναισθηματικής σου αντοχής αυτό. Μα βρε αγαπημένοι μου να σου πω κάτι. Είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή τι, πήγα να τον χτυπήσω, θα πήγα να χτυπήσω με το αυτοκίνητο. Είναι ποτέ δυνατόν αυτό το πράγμα. Τι προκάλεσε την αντίθεση. Όταν είπα αυτή τη λέξη που είπες τώρα και του είπα, ορκίζω μου, του λέω, και εσύ σε παρακαλώ πάρα πολύ, ότι σε χτύπησα. Και μου λέει, τι είμαστε, μου λέει, παιδάκια, τώρα μου λέει, να αρκιζόμαστε, σε χτύπησα, δεν σε χτύπησα. Το να ορκίζεσαι, εγώ στην ζωή μου όταν το κάνω γιατί νιώθω πως άλλο όριο δεν έχω πια να αποδείξω. Ακριβώς. Στον άλλον ότι αυτό που λέω, το λέω με την βαρύτητα του λόγου μου. Και επειδή σε άκουσα να το λες, ένιωσα ότι εκείνη τη στιγμή τα όρια σου ήταν πολύ συγκεκριμένα. Γι' αυτό και το λέω. Θέλει ο Σπύρος ο Σιγούρος αλλά και ο Γιώργος Καραϊβάς. Γιώργο. Ναι. Δεν πειράζει. Εγώ ήθελα, εντάξει, να πω καταρχήν ότι ο πατέρας... Απλώς δεν σας ακούω, αν μπορείτε ναι. Να δεν σας ακούω καθόλου. Λέω ότι ο πατέρας του καθενός έχει μια ό,τι και να λέμε. Εντάξει, ο Στράτος Διονύσιου ήταν μια μορφή, αλλά ο πατέρας ενός εκάστου για τον... Για τον οποιονδήποτε. Για τον οποιονδήποτε είναι, ναι. Τα κόκαλα του συγκεκριμένου. Εγώ ήθελα, κύριε Διονυσίου, να ρωτήσω... Στην κλινική αυτή είχατε ξαναπάει κάποια άρκια στο παρελθόν? Έχω ξαναπάει στο παρελθόν, μάλιστα. Ναι, ξέρετε γιατί σας ρωτάω, γιατί η Δωρηλαίου με την Βασιλή Σοφίας σε σχέση με την πλατεία Σούτσου είναι λίγο, δηλαδή, ή κάποιος πρέπει να έχει μπλεχθεί για να βγει εκεί σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Όχι, ξέρετε, στο πρώτο, στο φανάρι της Βασιλής Σοφίας που στρίβει αριστερά για τη Σούτσου, δεν μάθησε ο αστυνομικός. Θα μάθησα στο επόμενο φανάρι που απαγορεύεται αριστερά, ξέρω ότι απαγορεύεται αριστερά. Σταμάτησα εκεί, μπα και με αφήσει από εκεί. Γιώργο, παρακαλώ, εδώ στην ευθεία είναι η κλινική. Από τη Δωρηλαίου ευθεία πάνω, η κλινική είναι στα 50 μέτρα, 100 μέτρα. Εσείς ανεβαίνατε τη Βασιλή Σοφία, δεν ήσασταν στην Δωρηλαίου? Ναι, ανέβαινα από το Χίλτον προς... Εντάξει. Ναι.
Πάντως, να πω το εξής, όταν είσαι σε μια συγκεκριμένη ασφαλιστική, έχει σύμβαση συγκεκριμένη ασφαλιστική με συγκεκριμένες εταιρείες και με συγκεκριμένες κλινικές. Οπότε, αν τον παρέπεμπε σε εκείνη την κλινική. Όχι, ήθελα να διευκρινιστεί, γιατί ο κόσμος ο οποίος γνωρίζει την περιοχή και τους δρόμους, όταν έχει την αίσθηση ότι κάποιος κατεβαίνει από τη Δωρηλαίου προς τη Βασιλή Σοφίας για να πάει στην πλατεία Σούτσου, πάει εντελώς ανάποδα. Σωστά. Εδώ διευκρινίζεται. Ναι, γι' αυτό ήθελα να διευκρινιστεί. Στέλιο μου, πιέζεσαι από το χρόνο ή να δώσω διαφημίσεις γιατί με πιέζουν? Ναι, γλυκιά μου, δυστυχώς. Ωραία. Λίγο να τότε θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Ιωάννη Καραστατήρα σε σχέση με το συμβάν, γιατί είναι εκπρόσωπος της αστυνομίας, των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών και έχει μεγάλη σημασία να ακούσουμε και τη θέση της αστυνομίας σε αυτό το συμβάν. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Εγώ θα ρωτήσω τον κύριο Διονυσίου το εξής. Αφού είχε κάποιο θέμα υγείας, όπως επικαλείται ο άνθρωπος, γιατί δεν ζήτησε από τον αστυνομικό που ήταν εκεί να βοηθήσει, δηλαδή με ποιο τρόπο, να καλέσει στο κέντρο επιχειρήσεων και να συνδράμει με το ΕΚΑΒ, να τον πάρει, να τον πάει εκεί που θέλει? Για ποιο λόγο δεν το έκανε αυτό? Θα μπορούσε να το κάνει. Να τον συνοδεύσει. Ένα λεπτάκι. Ναι. Να σα συνοδεύσει, κύριε Διονυσίου, στην κλινική που είπατε. Θα μπορούσατε να το κάνετε αυτό. Και αν. Συγγνώμη για την παρέμβαση, Γιάννη. Βεβαίως. Και αν έγινε επίκληση προβλήματος υγείας προς τους αστυνομικούς. Οπωσδήποτε έγινε και το φώναζα 38. Ότι έχω θέμα. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να πάω στην κλινική. Και τελικά έγινε. Η οποία είναι στα 100 μέτρα. Αλλά εκείνη την ώρα ο αστυνομικός φώναζε. Εντάξει, μην του μίλησε άσχημα, όπως καταλαβαίνετε. Φώναξε περιπολικό και είπε: τον υποβάλλω, μείνει τώρα. Θέλω να πάει αυτόφορο ο κύριος. Και με βάλαν στο περιπολικό και έφυγα. Δεν πρόλαβα καν να πω ότι θέλω να πάω. Εννοείται ότι ήρθα στον αφορό ΠΕΚΑΒ στο αστυνομικό τμήμα και ρωτήσαν και εμένα και τον αστυνομικό αν χρειαζόμαστε να μεταφερθούμε σε κάποιο νοσοκομείο που εφημερεύει. Εγώ την ώρα είπα όχι, γιατί την ώρα αισθανόμουν καλύτερα και ήθελα να τελειώσει γρήγορα αυτό το συμβάν. Με κατέρωθεν, ας πούμε, δηλαδή να του πω συγγνώμη. Εγώ περίμενα να του πω συγγνώμη και θα τσαλίξει κάπου εκεί το θέμα. Ο αστυνομικός δεν ήθελε να το συνεχίσει. Και μετά, εγώ δεν ήθελα μετά να το πω, να επικαλεστώ και να μην μείνω όλο το βράδυ στο κρατητήριο και να πω θέλω να πάω στο νοσοκομείο. Εσύ, Στέλιο, έμεινε όλο το βράδυ στην αστυνομία, έτσι, γιατί κάποια στιγμή έγινε ένας άλλος στο διαδίκτυο ότι έφυγες, ότι δεν είσαι εκεί. Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Όχι, παιδί μου, όλο το βράδυ ήμουν εκεί. Όχι, επειδή γράφτηκε, γι' αυτό επαναλαμβάνω αυτό που γράφτηκε και θέλω να μου διευκρινίσει. Ήθελα μία διευκρίνηση, γιατί εμείς μάθαμε και δεν ξέρω ο Γιάννης αν ότι ο αστυνομικός πήγε κατευθείαν στο 401 κατευθείαν. Και επιτόπου ο ιατροδικαστής βεβαίωσε τις βλάβες του. Και ακόμα βρίσκεται εκεί. Όχι, έφυγε και πήγε στο τμήμα για την διαδικασία, την προανακριτική. Πριν πάει στο 401, ήμασταν στο τμήμα μαζί, πριν μεταφερθεί στο 401. Α, μάλιστα. Ο δικηγόρος σας, κύριε Διονυσίου, ζητάει να δούμε το υλικό από τις κάμερες. Αυτό γιατί το ζητάει? Υπάρχει κάτι που έχει καταγραφεί το οποίο δεν έχει υποθεί ακόμα? Για να φανεί αλήθεια ότι δεν το χτύπησε. Κάμερες εκεί ότι υπάρχουν. Το, όχι, το χέρι του πώς το χτύπησε δηλαδή? Για να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί εδώ πέρα φαίνεται ότι εσείς τον έχετε παρασύρει, ότι έχει χτυπήσει το χέρι του. Μα δεν έχει χτυπήσει. Σας λέω ότι μόλις τώρα πριν λίγο ήρθε έκθεση, γιατί βάλαμε ιατροδικαστή, ήρθε έκθεση από τον ιατροδικαστή ότι δεν έχει ούτε εκδορά. Πώς χτύπησε το χέρι του? Άρα από αυτό που λέτε, κύριε Διονυσίου, συμπεραίνουμε ότι θα κινηθείτε κι εσείς νομικά εναντίον του αστυνομικού για. Έχουμε κινηθεί ήδη. Αυτή τη στιγμή, πού είναι η διαδικασία, Στέλιο μου, να μας δώσεις εσύ δηλαδή αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ, που τι σημαίνει, εσύ μεταφέρθηκες το πρωί στο μεταγωγόν για τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις φωτογραφίες. Τώρα που βρίσκεται η κατάσταση αυτή η ιστορία? Πήγαμε στον εισαγγελέα και μας παρέδωσε στο αυτόφορο. Όχι, τώρα και τους δύο. Τον κύριο περιμένουμε να περάσουμε από αυτόφορο. Με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο συνάδελφος. Με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος ο συνάδελφος, λέει ο κύριος Καραστατήρας. Ο αστυνομικός εννοείται. Ναι. Ναι, από χτες το βράδυ δεν κρατήθηκε ο αστυνομικός. Άρα δεν πέρασε την αυτόφορη διαδικασία ο αστυνομικός και πέρασε ο κύριος Διονυσίου. Ακριβώς. Απλώς τώρα υπάρχει το εξής, ότι πρέπει να περάσουν και οι δύο από τον εισαγγελέα. Βεβαίως, το επόμενο πρωί. Έτσι δεν είναι, Στέλιο μου? Ναι, δεν τα γνωρίζω τα νομικά. Εγώ πήγα στον εισαγγελέα, πέρασα, με άκουσε και μας παρέπεψε στο αυτόφορο.
Μάλιστα. Να σας πω τώρα μόλις μια ενημέρωση που έχω, για να δείτε λίγο και την... Μου στέλνουν ένα μήνυμα που λέει ότι τώρα μόλις υπάλληλος Βουλής πήγε να περάσει την Όθωνος, εκεί είχε κορδέλα πάλι περιορισμού, την παραβίασε, έβρισε τροχονόμο και αστυνομικό της Δίας και με εντολή του φρούραρχου της Βουλής κρατείται στο ΑΤΑΦ Συντάγματος. Άρα βλέπεις, Στέλιο μου, ότι μια υπόθεση σαν τη δική σου, αυτή τη στιγμή κάτι που συνέβη στο κέντρο της Αθήνας, μάλιστα, αντίστοιχο περιστατικό δηλαδή, έχει πάει στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος, που σημαίνει, γιατί ακούστηκε κιόλας, ότι όλος αυτός ο διαπληκτισμός οφειλόταν ή ας πούμε η δική σου συμπεριφορά, γιατί είσαι ένας επώνυμος πολίτης, Στέλιος Διονυσίου. Δεν έχω διαπληκτιστεί ποτέ με αστυνομικό, ούτε με την πρόθεση. Έχω τραγουδίσει σε χιλιάδες χορούς και μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο κύριος που είναι εκεί, σε χιλιάδες χορούς της αστυνομίας αφιλοκερδός. Το επιβεβαιώνει ο κύριος Καραϊβάς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την αγαπώ, τη σέβομαι και την τιμώ την ελληνική αστυνομία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και προστατεύουν εμάς τους πολίτες. Δεν είχα κανένα λόγο να μαλώσω με τον αστυνομικό. Προσωπικά, πραγματικά, να ρωτήσω κάτι, Στέλιο. Ναι. Είχες έντονο φόβο ότι κάτι σου συμβαίνει με την καρδιά σου και είχες εκείνη τη στιγμή μια ταραχή? Αυτό λέω, ότι ένιωθα ότι δεν μπορώ να αναπνέσω, ότι δεν παίρνω αναπνοές. Και εξηγώντας στους ανθρώπους ότι θέλω να πάω στο νοσοκομείο, δεν με αφήνουν, τρελάθηκα. Έπεσε μια ταραχή. Και καταλαβαίνεις ότι γι' αυτό το έκανα όλο αυτό, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή τι, ότι, γιατί διάβασα ότι βιαζόμουν να πάω κάπου, μα είναι δυνατόν ποτέ? Γιατί δεν τα βρήκατε εξοδικαστικά να αποφευχθεί όλη αυτή η διαδικασία? Εσύ το ήθελες κάτι τέτοιο? Μα εννοείται, εγώ ζήτησα συγγνώμη. Την ώρα που μας πήγαν στο τμήμα και τους δύο, ζήτησα συγγνώμη. Του λέω, σου ζητώ χίλια συγγνώμη, να το λήξουμε εδώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχει λόγος να πούμε σε διαδικασίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει, για τη συγγνώμη, αλλά δεν τη δέχομαι. Τα αδικήματα του κυρίου Διονυσίου, ας με διορθώσει η κυρία συνήγορος εδώ, είναι αυταπάγγελτα. Είναι αυταπάγγελτος διοκόμενα. Δεν γινόταν να τα πάρει ο αστυνομικός πίσω. Δεν είναι κατέγκληση αδικήματα αυτά. Αυτά διώκονται με τον νόμο αυτόματα. Επειδή άκουσα ότι έγινε μια προσπάθεια να τα βρουν μεταξύ τους πριν από αυτή την ιστορία. Μα από τη στιγμή που έχει πριν φτάσει... να φτάσουν στο αστυνομικό ακριβώς τμήμα. Αυτό. Από τη στιγμή που έχουν φτάσει στο αστυνομικό τμήμα. Ο αστυνομικός έφτασε μετά στο αστυνομικό τμήμα. Πρέπει σε να αυτό γίνει το διάστημα. Γιατί πριν υποβάλει μήνυση ο αστυνομικός και πριν αρχίζει να γραφτεί ότι το οτιδήποτε για το συμβάν, ναι, ήρθαμε στην επικοινωνία του. Συγγνώμη. Δεν τη δέχτηκε. Και από εκεί πέρα. Τι ώρα έγινε περίπου το συμβάν, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι γύρω στις 7 η ώρα το γνωρίζαμε. Έγινε γύρω στις 4.30 περίπου, κάπου εκεί. Πάντως σε εμάς, σαν συμβάν, εδώ στα γραφεία μας έφτασε εκείνη την ώρα, δηλαδή πολύ αργότερα από το 4.30 που λέει. Ήταν πολλές ώρες. 6.30-7. Ήταν αρκετές οι ώρες που εμείς σε εμάς έφτασε η είδηση. Από τις 5 η ώρα που ήμουν στο τμήμα, είχαν αρχίσει και φτάνανε κάμερες έξω από το αστυνομικό τμήμα. Ναι. Να σας πω κάτι άλλο. Για ποιο λόγο, αφού ήθελε ο κύριος Διονυσίου, δεν κάνουμε δικαστήριο εδώ. Αλλήμον. Όχι, δεν τα κάνουμε. Και εξήγησε λίγο και τα γεγονότα. Ο Στέλιος, όπως βλέπεις, είναι ένας άνθρωπος που απαντάει σε όλα του τα χρόνια, τουλάχιστον που εγώ τον γνωρίζω. Ισχυρίζεται ο κύριος Διονυσίου ότι ήθελε να λήξει το θέμα, να δώσουν τα χέρια και να τελειώσει. Για ποιο λόγο, εφόσον έκανε ο αστυνομικός για τα αυταπάγγελτα αδικήματα μήνυση, αντιμήνυσε τον συνάδελφο? Αυτό θέλω να μας εξηγήσει. Τον αντιμήνυσα για τις ψευδές δηλώσεις ότι το χτύπησα. Μάλιστα. Εντάξει. Υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχουν. Τι έλεγε, Χρυσαυγή, για τη συμποδαντική τη μήνυση? Είναι άλλο το αντικείμενο της μήνυσης. Δεν έχει να κάνει με την. Να ρωτήσω όμως κάτι, Στέλιο. Υπήρχαν και άλλοι αστυνομικοί κοντά εκεί? Και βέβαια. Μα ήρθαν και δύο άνθρωποι της αστυνομίας και δώσανε κατάθεση, οι οποίοι όταν ερωτηθήκανε ότι αν είδαν ότι το χτύψε, απαντήσανε και οι δύο, όχι, δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Άρα, σε κοντινή απόσταση, δύο άλλοι αστυνομικοί δεν είδαν τη δική όσα, σου δράση. Από όσα έχουν παραλαμβάνει... Υπάρχει γραμμένος. Από όσα έχουν γίνει γνωστά και από ό,τι πραγματικά λένε οι πληροφορίες ότι έχουν υποστηρίξει αστυνομικοί, λένε ότι προηγήθηκε ένα ανάλογο επεισόδιο με έναν δόκιμο αστυνομικό, ο οποίος ήταν σε κάποια απόσταση και μετά ακολούθησε. Αυτό, κύριε Διονυσίου, συνέβη πραγματικά? Τώρα, δηλαδή... να σας πω τώρα, ακριβώς τώρα, δεν θέλω να λέω και ανακρίβειες,
Δεν θυμάμαι. Ήμουνα σε ένταση. Και τώρα, αν πριν ήταν κάποιο δόκιμο και μετά ήταν ο άλλο αστυνομικό, δεν θυμάμαι ακριβώ πώ έγινε. Εσείς τελικά με το θέμα της υγείας σας εξεταστήκατε από κάποιο γιατρό ή απλά αισθανθήκατε καλύτερα μετά και δεν ασχοληθήκατε Όχι, με το να δείτε τι σας συνέβαινε. Ήρθαν από το ΕΚΑΒ, μου πήρανε το οξυγόνο. Τέλος πάντων, εντάξει, όντως αισθανόμουν καλύτερα. Γιατί αν αισθανόμουν ότι κάτι δεν πάει καλά, εννοείται ότι θα ζητούσα να πάω στο νοσοκομείο. Αλλά και ένας λόγος ότι, να σου πω την αλήθεια, επειδή ήθελα να τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα αυτή η ιστορία, δεν ήθελα να πούνε ότι ο Διονυσίου πήγε στο νοσοκομείο για να γλιτώσει το αυτόφορο. Κτλ. Ήθελα να τηρηθεί η διαδικασία κανονικά, να πάμε το πρωί στο στεγγυλέ και να τελειώνουμε. Μάλιστα. Στέλιο μου, για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε τους τηλεθεατές. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Οφείλω να το πω ότι πάντα όταν υπάρχει ένα νόμισμα υπάρχουν δύο πλευρές, και η μία και η άλλη πλευρά. Και ο αστυνομικός τη δουλειά του έκανε εκείνη την ώρα, αλλά από την άλλη πλευρά, ο Στέλιος Διονυσίου, όπως ισχυρίζεται, ένιωσε την αδιαθεσία και ήθελε πολύ γρήγορα. Και ξέρω πώς είναι να φοβάσαι, αν ενδεχομένως και νωρίτερα έχεις κάποιο θέμα με την καρδιά σου, φοβάσαι μήπως συμβεί κάτι κακό και θες να προλάβεις. Και εκείνη την ώρα ο φόβος και η ταραχή. Και εγώ έτσι, όταν ξεκίνησε η εκπομπή, επειδή είχα ένα ατύχημα, είχα τον ίδιο φόβο και την ίδια ταραχή. Αυτό μπορώ να το κατανοήσω. Επειδή όμως σε λίγο θέλω να ακούσουμε και τι λέει και ο κύριος Μαντούβαλος, ο οποίος υπερασπίζεται τον αστυνομικό, μαζί με τον συνδικαλιστή του εμφανίστηκαν, νομίζω, έτσι δεν είναι, κύριε? Με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αθηνών, τον κύριο Μπαλάσκα. Έτσι. Τον κύριο Χρήστο Μπαλάσκα. Αυτή την ενημέρωση είχα και εγώ χθες, γιατί συνομιλήσαμε και μαζί του και μας είπε σήμερα να είσαι εδώ εσύ στην παρέα μας να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θέλω να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, χθες είχαμε εξελίξει το θέμα του πατέρα Γεωργίου. Του πατέρα Γεώργιου, του πατρός Γεωργίου, όπως θέλετε, που κατηγορείται για πορνεία. Πώς κατηγορείται για πορνεία? Γιατί έχει κάνει ένα γάμο, μπαίνει μια δεύτερη σχέση στη ζωή του, φέρνουν ένα παιδί, θα φέρουν ένα παιδί, και αφού θα φέρουν ένα παιδί, ετείται ο πατέρας Γεώργιος να ξαναπαντρευτεί. Κάτι που απαγορεύεται από τους κανόνες της Εκκλησίας. Απαγορεύεται μεν, και η έκτρωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ο κανόνας της Εκκλησίας. Σας τα θέτω όλα αυτά τα ερωτήματα, γιατί θέλω στην Ιωάννα Κομματά να τα συζητήσουμε αμέσως μετά. Ο πατέρας Γεώργιος είναι ο ιερέας αυτή την, που δεν μπορεί να ξανακάνει δεύτερο γάμο. Είναι κανόνας της Εκκλησίας. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα παιδί που θα έρθει στη ζωή. Καρπός αυτής της αγάπης. Μια έκτρωση που η Εκκλησία επίσης την απαγορεύει. Τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Κλήθηκαν χθες από την Ιερά Μητρόπολη με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Κατέθεσαν και οι δύο τα υπομνήματά τους, και η κοπέλα και ο πατέρας Γεώργιος, και κατηγορούνται για πορνεία. Κάτι που, όπως φαίνεται, ενόχλησε πάρα πολύ τη σύντροφο του ιερέα. Γιατί κατηγορείται για πορνεία. Που η πορνεία είναι γνώριμη για μας, επιπληρωμή. Άρα δηλαδή ο πατέρας Γεώργιος άφησε έγκυο τη συγκεκριμένη γυναίκα επιπληρωμή. Είναι άλλα, νομίζω. Είναι άλλα, απλώς για κάποιον που παίρνει στα χέρια του ένα έγγραφο, δεν θα ήθελα να το δείξετε παρακαλώ, γιατί είναι πρώτον πορνεία και δεύτερον βαρύτατο σκανδαλισμό της συνειδήσεως των πιστών. Είναι εκκλησιαστικό το δίκαιο. Κατηγορητήριο της ανάκρισης. Εκκλησιαστικό δίκαιο. Βεβαίως. Απλώς στα αυτιά ενός ανθρώπου που θα φέρει ένα παιδί στη ζωή με την κατηγορία της πορνείας, είναι λίγο κάτι που ακολουθεί το παιδί για πάντα. Αυτό το κρατάμε. Σε λίγο θα συνδεθούμε και έχουμε πολλά να πούμε. Η Ρούλα Κουσκουρή βρίσκεται στο Βόλο. Για το θέμα της 44χρονης θα κάτσετε στην παρέα μας, κύριε Καραστατήρα. Εδώ θα είμαστε μια παρέα. Και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θέλω να πάρουμε και πάρα πολλά μηνύματα. Ένας άντρας μπορεί να μεγαλώσει το παιδί όπως μια μάνα. Γιατί εδώ έχουμε το Σπύρο Μισθό που τα μεγαλώνει πάνω από μάνα. Είναι στο προσκεφάλι τους καθημερινά και δεν τα αποχωρίζεται. Πόσα ετών είναι τα παιδιά? 7,5 ο Γιώργο Άγγελος και 12,5 η Άννα. Τι ωραία που χαμογελάς και φωτίζεσαι
όταν μιλάς για τα αγγελούδια. Αφού αυτά μου δίνουν αγάπη και την εισπράττω καθημερινά. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Νέα έρευνα στο αυτοκίνητο της άτυχης 44χρονης Ειρηνής μετά από εντολή του εισαγγελέα Γρινίου. Ζωντανή σύνδεση. Κατηγορούμενος για πορνεία απολογήθηκε ο πατέρας Γεώργιος Δελικώστας στον εκκλησιαστικό ανακριτή. Το υπόμνημα που κατέθεσε η σύντροφός του που κυοφορεί το παιδί τους και ζητά να ανακαλέσουν τον όρο πορνεία. Ζωντανή σύνδεση. Είμαστε μια παρέα εδώ και σε πολύ λίγο από τώρα θα συνδεθούμε με τον Βόλο και τον πατέρα Γεώργιο. Σε αυτό το σημείο όμως να δούμε τον κύριο Πέτρο Μαντούβαλο, γιατί ακούσαμε τον κύριο Στέλιο Διονυσίου, να δούμε τι λέει και η πλευρά του αστυνομικού για το συμβάν, γιατί οφείλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πρέπει να ακούγονται πάντα όλες οι πλευρές, γιατί όπως είπαμε και πριν, το νόμισμα έχει δύο όψεις, Θωμά. Παρακαλώ. Θεωρώ αδιανόητη την πράξη. Ένας γνωστός άνθρωπος, αλλά και οποιοδήποτε πολίτης, παραβαίνοντας τα σήματα των αρχών, σε μια ιδιαίτερη περίπτωση όπως το πέρασμα του Προέδρου της Δημοκρατίας του Ισραήλ, να ξεκινήσει το αυτοκίνητό του, να χτυπήσει τον αστυνομικό και στη συνέχεια να τον εξυβρίζει σιώτατα. Με δυσαρεστεί ιδιαίτερα, διότι ένας άνθρωπος γνωστός και συμπαθής κατά τα άλλα, διέπραξε κατά την άποψη τη δική μου, και γι' αυτό κατηγορείται και γι' αυτό καταγγέλθηκε, μία πράξη η οποία δίνει παράδειγμα στην κοινωνία αυθαιρεσίας και κανενός ελέγχου. Γι' αυτό και μηνύθηκε, γι' αυτό και συνελήφθη και γι' αυτό θα υποστεί απολύτως τα νόμιμα. Θεωρώ αδιανόητο, είναι δικαίωμα βέβαια του καθενός, αλλά από το συγκεκριμένο δεν φαντάζομαι να κάνει αυτή την πράξη, να μηνύσει και τον αστυνομικό. Αν κάνει αυτή την πράξη, θα αφαιρέσω τη λέξη συμπαθής που είπα προηγουμένως και θα πω τη λέξη άδικος και απρόσεκτος. Θα προβεί και εκείνος στις ενεργείες του και θα τις παρακολουθούμε. Πάντως, ο αστυνομικός, ο αμεσοδρασίτης, δεν είναι μόνος του. Έχει και τους συναδέλφους του και εμένα, όπως έπρεπε και πρέπει να τους έχει. Ο κύριος Διονυσίου μηνύθηκε, διότι κατά την άποψη του αστυνομικού και όσων παρευρίσκονται εκεί, έκανε άδικες πράξεις. Θα γινόταν η χώρα μας ρεζίλη, θα εκτιθέμεθα διεθνώς, επειδή ένας πολίτης, όποιος και αν είναι, όσο επώνυμος και αν είναι, δεν πειθάρχησε. Γιατί τρόπο, δεν πειθάρχησε. Με ποιο τρόπο εν τέλει. Και έβαλε μπροστά, προχώρησε το αυτοκίνητο, ευτυχώς το παιδί είναι νέο, τραβήθηκε, το χτύπησε μόνο στο χέρι του. Δηλαδή είναι πράγματα αδιανόητα. Μάλιστα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, κάποια στιγμή θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε και την πλευρά του αστυνομικού, όπως ακούσαμε τον κύριο Διονυσίου. Ναι, διενημέρωση, τον ίδιο τον αστυνομικό. Η ενημέρωση που υπάρχει πάντως είναι ότι η γνωμάτευση των γιατρών του 401 στρατιωτικού νοσοκομείου λέει για κάκωση στο χέρι, που κάτι το οποίο σύμφωνα με τους γιατρούς προήλθε από χτύπημα. Θα ήθελα να πω πάντως το εξής, ότι βλέπουμε ότι αυξάνονται τα κρούσματα. Θυμάστε και με την ηθοποιό στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, τα κρούσματα επιθέσεων και σε βάρος αστυνομικών. Με το ότι ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Διονυσίου αυτή τη στιγμή, γιατί είχαμε και άλλα, είχαμε και σε αστυνομικό τμήμα. Τώρα, πριν από λίγο, είπε μια άλλη κυρία. Ακριβώς. Και σαφέστατα υπάρχουν από την άλλη πλευρά πολλά κρούσματα, όπως το λέει και ο Γιάννης, αυθαιρεσίας από αστυνομικούς προς πολίτες. Μάλιστα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία. Πάντως σήμερα μας δόθηκε μια αφορμή να συζητήσουμε και ακούσαμε και τις δύο πλευρές. Εγώ τώρα θέλω να σας δείξω κάτι έτσι πολύ ωραίο που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, πριν πάμε σε αυτά που συμβαίνουν στην Εκκλησία και στην ελληνική κοινωνία. Ιωάννα Κομματά, θέλω έτσι να δει και ο Σπύρος και ο άλλος Σπύρος και η Χρυσαυγή και ο Ιωάννης και ο
Γιώργος, αυτό που θα τους δείξεις, θα παρακαλώ, δείξουμε... γιατί μας το έστειλε τηλεθεατής μας, παρακαλώ. Έτσι ακριβώς, Ζήνα μου. Ο Νίκος. Βεβαίως, ο Νίκος μας έστειλε δύο φωτογραφίες. Δείτε, παρακαλώ. Ξεκίνησε υπέροχα η μέρα του Νίκου σήμερα, καθώς και των υπόλοιπων επιβατών του λεωφορείου 049. Είναι το λεωφορείο που εκτελεί τη διαδρομή Αθήνα-Πειραιάς. Η μεσαία πόρτα ξεκόλλησε. Σε ποια στάση? Δεν μας αναφέρει ο Νίκος σε ποια στάση. Να ξέρουμε αν πήραν ταξί μετά. Μας είπε ότι ο οδηγός τους άφησε στη μέση. Η άλλη φωτογραφία είναι τέλεια, γιατί φαίνεται κοντά η πόρτα. Μπαίνεις μέσα και είναι Βάερο Εβίλιον. Σαν τα οικόπεδα που πουλούσαν κάποτε, Σπύρο μου. Μπείτε μέσα και αγοράστε τα Βάερα Εβίλια. Τους άφησε στη μέση της διαδρομής, της Πειραιώς μας, είπε ο Νίκος. Και παρόλε τις διαμαρτυρίες του κόσμου, έφυγε ενόχλητος και ο κόσμος περίμενε να πάει στη δουλειά του με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Καταπληκτικό το βρίσκω. Τα λεφτά μας πίσω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πάμε στο Βόλο. Εκεί βρίσκεται η Ρούλα Κουσκουρή και έχει δίπλα της τον πατέρα Γεώργιο. Ρούλα μου, καλό μεσημέρι. Πατέρα Γεώργιο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στο λόφο της Γορίτσας, δίπλα από το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος για τον πατέρα Γεώργιο, Ζήνα, γιατί εδώ είναι το σημείο που έρχεται για περισυλλογή, όπως μας έχει εκμυστηρευτεί. Είναι το σημείο που παίρνει αποφάσεις ζωής. Γι' αυτό και επιλέξαμε σήμερα να είμαστε εδώ, έχοντας βέβαια πίσω μας και μια υπέροχη θέα, τον καταπληκτικό, την πανέμορφη πόλη του Βόλου. Χτες ήταν μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη μέρα για τον πατέρα Γεώργιο. Κλήθηκε το απόγευμα γύρω στις 6 να βρεθεί στον Ιερό Ναό Αναλήψεως, στο κέντρο της πόλης του Βόλου, εκεί όπου ο πρωτοπρεσβύτερος του συγκεκριμένου ναού είχε οριστεί ως εκκλησιαστικός ανακριτής από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος, όπου και απολογήθηκε ο πατέρας Γεώργιος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, τον κύριο Χαρμάνη. Αλλά πολύ ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία της συντρόφου του, της κοπέλας, η οποία κυοφορεί τον καρπό της σχέσης τους και η οποία πέρασε από μια διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων με συγκεκριμένα ερωτήματα που της τέθηκαν, όπως και στον πατέρα Γεώργιο. Και αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο ήταν τόσο για τον πατέρα Γεώργιο όσο και για αυτή την κοπέλα. Αυτό που κρατώ εγώ από όσα μας είπε στη συνέχεια η συγκεκριμένη γυναίκα που ήταν και σε κατάσταση εγκυμοσύνης ήταν ότι δεν μπορώ να ανεχθώ άλλο τον όρο πορνεία, να κατηγορούμαστε για πορνεία. Επειδή, Ρούλα μου, μας έχεις στείλει όλο αυτό που μόλις περιέγραψες και σε ένα δίλεπτο βίντεο να δούμε τι λέει και ο κύριος Χαρμάνης, ο δικηγόρος του πατέρα Γεώργιου, να το δούμε και αμέσως μετά έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε, γιατί έχω και κάποιες πληροφορίες και ήθελα να θέσω κι εγώ κάποια ερωτήματα, καθώς οι πληροφορίες μου έρχονται, γιατί η καταγωγή μου είναι από το Βόλο. Άρα έχω κι εγώ μια πρόσβαση στην είδηση, έτσι, για να τα λέμε αυτά. Είναι ένα θέμα που έχει γίνει μεγάλος ντόρος στο Βόλο. Όλοι οι συμπολίτες στις καφετέριες και παντού συζητούν για αυτό το θέμα και μάλιστα οι απόψεις είναι πολλές και διαφορετικές. Όπως επίσης άλλες πληροφορίες μου αναφέρουν πως έχει κληθεί ο πατέρας Γεώργιος να καταθέσει και σε οικονομικό εισαγγελέα. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά. Πάντως, επειδή κατάγομαι από εκεί, έχω μεγάλη πληροφόρηση. Να δούμε λοιπόν αυτό το βίντεο που μας έχεις στείλει και έχουμε ετοιμάσει. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να δώσουμε φωνή στον πατέρα Γεώργιο. Παρακαλώ. Με υπόμνημα που κατέθεσε στον εκκλησιαστικό ανακριτή και παρουσία του δικηγόρου του, απολογήθηκε χθες το απόγευμα ο πατέρας Γεώργιος Δελικώστας. Το κατηγορητήριο ήταν ότι διέπραξε το αδίκημα της πορνείας. Είπαμε και πάλι τι σημαίνει πορνεία κατά την ελληνική γλώσσα. Δυστυχώς φαίνεται κατά τους εκκλησιαστικούς κανόνες έχει τελείως διάφορη σημασία. Και για το γεγονός ότι υπήρξε διαρροή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της όλης υποθέσεως, που φυσικά δεν οφείλεται στον πατέρα Γεώργιο η διαρροή αυτή. Ο πατέρας Γεώργιος πριν από λίγες εβδομάδες έκανε αίτημα προς την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος ώστε να του επιτραπεί να παντρευτεί για δεύτερη φορά, καθώς η σύντροφός του περιμένει το παιδί τους. Ανθρώπινα, είπε ο πατέρας Γεώργιος, ότι εγώ, αφότου με εγκατέλειψε η σύζυγός μου, είχα μία σχέση αγάπης και κυοφορείται ένα παιδί. Η Εκκλησία του Χριστού τι θα το κάνει αυτό το παιδί πλέον? Ποια είναι η απόφαση της Εκκλησίας του Χριστού? Αυτό αναμένουμε με αγωνία.
Διότι ξέρετε, καμιά φορά οι κανόνες πρέπει να παρακάμπτονται. Μπροστά στην ανθρώπινη ζωή και στην αγάπη που επαναλαμβάνω δίδαξε ο Χριστός. Αυτό αναμένουμε και από την Εκκλησία. Η σύντροφός του αποκλήθηκε να καταθέσει ενώπιον του εκκλησιαστικού ανακριτή, στο υπόμνημά της αναφέρει ότι θεωρεί εξόχως προσβλητικό τον ανυπόστατο χαρακτηρισμό της σχέσης της με τον πατέρα Γεώργιο ως πορνικής, δηλαδή σαρκικής έναντι χρηματικής αμοιβής. Και τονίζει ότι το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό τον αρνείται ρητός και κατηγορηματικός και καλεί μάλιστα την Ιερά Μητρόπολη να τον ανακαλέσει. Σε άλλο σημείο του υπομνήματός της αναφέρει ότι το παιδί που κυοφορεί είναι καρπός αγάπης και δεν διανοήθηκε ποτέ να το δολοφονήσει επιλέγοντας την άμβλωση. Ο εκκλησιαστικός ανακριτής, αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία, θα κάνει την εισήγησή του στο Επισκοπικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Δημητριάδος. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Συνοδικό Δικαστήριο, το οποίο θα λάβει και την οριστική απόφαση. Σύμφωνα με το εκκλησιαστικό δίκαιο, ο δεύτερος γάμος απαγορεύεται για τον ιερό κλήρο. Η ποινή που μπορεί να επιβληθεί, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη ποινή, ποια μπορεί να είναι, τι προβλέπετε σε αυτές τις ποινές? Η αποσχηματοποίηση. Τέλος, ο πατήρ Γεώργιος Δελικώστας, με απόφαση της Ιεράς Μητροπόλεως, έχει τεθεί σε αργία, γι' αυτό και απέχει από τα καθήκοντά του από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας κάτω Γατζέας. Όλοι έχουμε να σε ρωτήσουμε, πατέρα Γεώργιε, πάρα πολλά. Βέβαια, επειδή γνωρίζω και πέντε πράγματα για το υπόμνημα της συντρόφου σας, νιώθω ότι αυτό που θα συζητήσουμε σε λίγο και που την αφορά είναι ότι εκείνη δηλώνει φανερά ενοχλημένη για την κατηγορία της πόρνης. Δηλαδή σαρκική επαφή έναντι χρηματικής αμοιβής και ζητάει να αφαιρεθεί, να ανακληθεί αυτό με διάθεση να συγχωρήσει και την Εκκλησία. Γιατί όλο αυτό προέρχεται από αγάπη, όπως λέει. Πατέρα Γεώργιε, είχατε μια δύσκολη μέρα να φανταστώ χθες στον εκκλησιαστικό ανακριτή. Καθώς η κατηγορία για πορνεία και, αν θέλετε, σκανδαλισμό, είναι κάτι που προκάλεσε την κοινωνία του Βόλου. Σας δίνω το λόγο να μου πείτε αρχικά τη δική σας θέση. Καλό σας μεσημέρι. Ναι, η κατηγορία είναι πορνεία και σκανδαλισμός των πιστών. Ναι, όντως ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα η χθεσινή. Έπρεπε να καταθέσω τον εκκλησιαστικό ανακριτή. Καταθέσαμε δια υπομνήματος. Έγιναν ορισμένες βέβαια ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις ήταν καθαρά στημένες εντός εισαγωγικών η λέξη, ώστε να στοιχειοθετηθεί το κατηγορητήριο. Καταθέσαμε τα υπομνήματα και φύγαμε. Υπογράψαμε και φύγαμε. Καταθέσατε, εννοείται, υπομνήματα και εσείς και η σύντροφός σας. Ναι, ναι, ναι. Και οι δύο καταθέσαμε υπομνήματα. Καταθέσαμε, δηλαδή, δια υπομνήματος. Πατέρα Γεώργιε, θέλω να σας ρωτήσω πάρα πολλά, αλλά επειδή δεν θέλω να διακόψουμε τώρα και θέλω να πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να τα βάλω απλώς σε ένα τραπέζι συζήτησης και για το τηλεοπτικό κοινό. Και θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχει μέσα σε όλη αυτή τη σκέψη ότι η κοπέλα που είστε μαζί και θα φέρει το τέκνο σας, ισχυρίζεστε ότι ήταν κάτι που γνώριζε και ο πνευματικός σας, αλλά και η ίδια η Εκκλησία, ο Μητροπολίτης, καθώς γνώριζε, λέτε, για τη σχέση αυτή. Είναι αλήθεια αυτό? Φυσικά. Άρα, βεβαίως είναι αλήθεια. Πριν για την Εκκλησία... Και δεν είχαμε ποτέ την παραμικρή όχληση. Πριν για την Εκκλησία δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ότι εσείς είχατε σχέση με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Ο έρχομος του παιδιού σε αυτή την ιστορία και το δικό σας αίτημα να παντρευτείτε, καρπός της αγάπης σας, οδήγησε την Ιερά Μητρόπολη σε αυτό το κατηγορητήριο.
Λογικό δεν είναι. Καταρχήν, πρώτον, το παιδί είναι απόδειξη της σχέσης. Και δεύτερον, τη στιγμή που έχω κάνει αίτηση για δεύτερο γάμο, πατάνε πάνω εκεί. Είναι λογικό το. Ενώ πριν η σχέση δεν ενοχλούσε. Αυτό είναι το θέμα που για μένα είναι περίεργο στη βάση δεδομένων. Συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, γνώριζαν τη σχέση στο Βόλο, γιατί και εγώ όταν ήρθα την περσινή σεζόν να σας κάνω συνέντευξη, μου συστήσατε τη σύντροφό σας. Δεν την κρύψατε ούτε από την τηλεόραση και από μένα. Αυτό είναι λίγο το ξύμορο της ιστορίας. Από την πρώτη στιγμή δεν την έκρυψα. Δηλαδή και όλοι στην εκκλησία, όλοι το ξέρανε. Πόσα χρόνια είστε? Δεν έκρυψαμε ποτέ τη σχέση μας. Πατέρα Γεώργιε, πόσο καιρό είστε μαζί με τη συγκεκριμένη κοπέλα, είναι σύντροφό σας? Την γνώρισα το 2015. Γνωριστήκαμε το 2015. Και ενώ ήσασταν σε διάσταση με τη γυναίκα σας, περιμένοντας το διαζύγιο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, το 2010, 11 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, του 10 εγκαταλήφθηκα από την πρώην σύζυγό μου. Έχοντας πόσα παιδιά? Την σύντροφό μου τη γνώρισα το 2004. Πρώτη. Το 2015 γνώρισα τη σύντροφό μου και η εγκυμοσύνη ήταν τον Οκτώβριο του 2017. Πόσα παιδιά έχετε από τον πρώτο γάμο? Τέσσερα από τον πρώτο γάμο. Και συνενούν και τα τέσσερα για τον δεύτερο γάμο σας. Είχαμε βγάλει στο τηλέφωνο ένα από τα παιδιά σας. Φυσικά. Μάλιστα. Μα το πρώτο πράγμα που έκανα, θυμάστε, είχα πει ότι ήταν να το συζητήσω με τα παιδιά μου. Και να συστήσω και τη σύντροφό μου. Είναι πολύ βασικό κομμάτι. Η οικογένεια είναι οικογένεια. Τα παιδιά είναι παιδιά. Θέλω να έρθουμε μετά τις διαφημίσεις σε δύσκολα ερωτήματα. Σε αυτά που έχουν να κάνουν αυτό που έλεγα, Σπύρο, πριν. Σε σχέση με την ψυχή της γυναίκας, της συντρόφου του πατέρα Γεώργιου, που όταν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία δεν φανταζόταν ότι θα έφτανε εδώ όλη αυτή η εξέλιξη, να πηγαίνει σε εκκλησιαστικό ανακριτή, να γεννάει και να θέλει να φέρει ένα παιδί, ότι κατηγορείται η ίδια για πορνεία. Καταλαβαίνετε ότι ένα παιδί έρχεται στη ζωή αύριο μεθαύριο. Αυτό που κάποιος άλλος μπορεί να μην το είχε φέρει και να είχε γίνει έκτρωση. Αυτό που συμβαίνει τώρα με τον πατέρα Γεώργιο είναι ότι γνωρίζαν αυτή τη σχέση. Αν δηλαδή είχε κάνει έκτρωση συγκεκριμένη σύντροφος, ερωτήματα θέτω εγώ, θα μπορούσε να συνεχίζει καλά τη σχέση. Καταλάβατε τι λέω? Αυτά είναι κάποια βασικά θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή καλούμαστε να συζητήσουμε και να μην υποκρινόμαστε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Να τα αξιολογήσουμε. Να τα αξιολογήσουμε. Να δούμε τι πρόσημο έχουν τελικά στην κοινή γνώμη, θετικό ή αρνητικό. Και αν η κοινωνία μαζί με την Εκκλησία, όπως αλλάζει η κοινωνία, πρέπει να αλλάζει και η Εκκλησία. Ο πατέρας Γεώργιος, νομίζω, το μετά το γνωρίζει. Είναι έξω από το ράσο. Ήδη τώρα, πόσο καιρό δεν λειτουργείτε? Δύο εβδομάδες. Οπότε κατέθεσα την αίτηση. Όταν κατέθεσε την αίτηση για να τον παντρέψει η Μητρόπολη, σταμάτησε και ένα ιερουργή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε. Έρευνα στο αυτοκίνητο της άτυχης 44χρονης Ειρήνης μετά από εντολή του εισαγγελέα Γρηνίου. Ζωντανή σύνδεση. Σε πολύ λίγο από τώρα θα συνδεθούμε με το Αγρίνιο, εκεί που βρίσκεται ο Γιώργος Σόμπολος και έχει δίπλα του σημαντικούς καλεσμένους. Όμως, να πάμε στον πατέρα Γεώργιο και να μου απαντήσεις όλα αυτά που είπα πριν τις διαφημίσεις και που, Σπύρο μου, απευθύνθηκα σε σένα, λέγοντας τι ενοχλεί πιο πολύ. Αν θα είχε γίνει μια έκτρωση και έτσι το παιδί δεν θα ερχόταν στη ζωή, κάτι που αντίκειται στους κανόνες της Εκκλησίας, ή που θα γίνει ένας γάμος και ας φύγουν τα ράσα από τον πατέρα Γεώργιο, αν αυτό είναι καλύτερο για την ψυχή και του παιδιού και του ζευγαριού. Πατέρα Γεώργιε, ο λόγος εσάς. Το θέμα του γάμου των κληρικών είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Και δεν αφορά μόνο
τους θεολογικούς, αν θέλετε, κύκλους. Έχει προεκτάσεις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, πολιτιστικές. Γιατί σκεφτείτε ότι ένας ιερέας ο οποίος έχει μείνει μόνος του και ξέρει ότι η Εκκλησία δεν του επιτρέπει να ξαναφτιάξει τη ζωή του, ζει στο περιθώριο, σκεφτείτε ότι αυτός ο άνθρωπος που έχει τα δικά του τα προβλήματα συναναστρέφεται με κόσμο. Μιλάει με κόσμο, εξομολογεί, κατευθύνει. Πώς είναι δυνατόν κάποιος ιερέας αυτή την κατάσταση να οδηγήσει κάποιον στο φως? Υπάρχει δεδικασμένο όμως... κανόνες. Υπάρχει δεδικασμένο στους κόλπους της Εκκλησίας όπου Μητροπολίτης είπε το ναι σε ένα γάμο. Μέχρι στιγμής έχω βρει τρεις τέτοιες περιπτώσεις. Δεδικασμένο. Υπάρχουν τρεις τέτοιες περιπτώσεις. Δεδικασμένο. Σοβαρά. Όπου επέτρεψε ο Μητροπολίτης τον ιερέα να παντρευτεί. Έχει παντρευτεί με πολιτικό γάμο. Η γάμη ήταν πολιτική. Σε όλες τις περιπτώσεις. Και ανήκει... Αλλά αυτά είναι κομμάτια τα οποία θα τα βγάλουμε... Ανήκει... Πέστε μου, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Δεν είναι στους παλαιοημερολογίτες. Όχι, 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 όχι. Όχι. Καμία σχέση, κανονικά σε εμάς. Ναι, με τον νέο ημερολογό. Δεν έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο πάντως εγώ, ότι Μητροπολίτης... Να πάμε τώρα στο κομμάτι της συντρόφου σας. Έχει ενοχληθεί... Από ό,τι έχω ενημερωθεί από όλη αυτή την ιστορία και την κατηγορία για πορνεία. Τελείως λογικό. Μα σκεφτείτε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι τόσο πολύ στα εκκλησιαστικά μέσα. Ακούει ξαφνικά ότι η όποια σχέση είναι πορνική. Για την Εκκλησία οποιαδήποτε σχέση εκτός γάμου είναι πορνική. Για τον απλό κόσμο, στα αυτιά ακούγεται του κόσμου ότι η πορνική σχέση, η πόρνη είναι κάποια η οποία εκδίδεται, αν θέλετε, είναι αντιχρηματικής αμοιβής. Είναι τελείως λογικό. Ναι, την ενόχλησε πάρα πολύ. Και δυστυχώς, βέβαια, είναι και στην κατάσταση... Εδώ πάντως, βέβαια, τώρα είναι ένα κομμάτι δύσκολο, αλλά πρέπει να το ανοίξουμε και να το συζητήσουμε, ναι. Γιατί κατηγορείται μια γυναίκα για μια σχέση πορνική σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Ναι, και εγώ δεν κατάλαβα, πατέρα Γεώργη, επειδή και εγώ με εκκλησιαστικό δίκαιο δεν έχω ασχοληθεί, εμπροκειμένο η πορνεία έχει ακριβώς την ίδια έννοια που έχει και στο κοινό δίκαιο, δηλαδή κατηγορούν εσάς ότι με τη συγκεκριμένη γυναίκα είχατε σχέση σεξουαλική επιπληρωμή? Όχι. Όχι. Για την Εκκλησία σημαίνει ότι οποιοδήποτε έχει σχέση εκτός γάμου, η σχέση του χαρακτηρίζεται ως πορνική. Αυτό βέβαια σκεφτείτε όμως το πώς ακούγεται στον κόσμο. Ναι, γιατί ο κόσμος έχει συνδέσει τη λέξη. Δηλαδή, όταν κάποιος λαϊκός ακούει απ' έξω, βέβαια. Λογικό. Σκεφτείτε ότι αν ακούει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι είναι το τι εννοεί ακριβώς η Εκκλησία. Ναι. Οπότε, πατέρα Γεώργιε, γνωρίζοντας εσείς καλά το εκκλησιαστικό δίκαιο, δεν την είχατε προετοιμάσει για κάτι τέτοιο? Ότι όταν ξεκίνησε η σχέση σας, ότι θα έρθει ένα τσουνάμι αύριο μεθαύριο? Δεν μπορούσε καν να φανταστεί ότι όντως θα γίνει έτσι. Μπορείτε. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι το βλέπουν κάπως πιο ρομαντικά την Εκκλησία. Δηλαδή πάντα μου έλεγε ότι okay, δεν είναι δυνατόν μια Εκκλησία αγάπης να φέρεται έτσι. Δεν γίνεται. Μου έλεγε ότι είμαι υπερβολικός βέβαια σε αυτά όλα. Εσείς δεν περιμένατε δηλαδή ότι μετά από αυτό το αίτημά σας θα ερχόταν ένα τέτοιο κατηγορητήριο? Ή ήσασταν ενήμερος, απλά δεν θέλατε να ενημερώσετε τη σύντροφό σας για να μην τη φέρετε σε δύσκολη θέση πριν γίνει αυτό και τη στεναχωρήσετε? Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, αυτό δεν επιτρέπεται. Σύμφωνα όμως με την διδασκαλία του Χριστού, με τους βασικούς πυλώνες της διδασκαλίας του Χριστού, επιτρέπεται. Και φυσικά και οι κανόνες λέει ότι, ένα πολύ βασικό κομμάτι είναι η ακρίβεια των κανόνων, αλλά επίσης ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία είναι η οικονομία. Υπάρχει και η σύνοδος, ή το Πανορθόδοξο Συνέδριο, συγγνώμη, του 1923, που λέει ότι ένα μυστήριο δεν είναι προϋπόθεση ενός άλλου μυστήριου, ότι μπορεί όντως να πραγματοποιηθεί γάμος υπό προϋποθέσεις.
Ό,τι θέλεις, Χρυσή Αυγή μου. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο εγώ τουλάχιστον στις διαφημίσεις πήρα εκατοντάδες μηνύματα και προσπάθησα γρήγορα να διαβάσω κάποια από αυτά. Να ξέρετε πως η ελληνική κοινωνία είναι διχασμένη αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει μερίδα ανθρώπων που λένε που ο θέλω... ιερέας πρέπει να κάτσει στα αυγά του και να είναι ιερέας και να μην σκέφτεται άλλη ζωή, γάμο, από τη στιγμή που εγκαταλείφθηκε μια φορά να συνεχίσει τη ζωή του πιστός στην Εκκλησία και στο Θεό του. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια μερίδα κόσμου που συνενεί στον τρόπο που πράξατε. Και να πω μόνο και αυτό ότι μην νομίζετε ότι αυτοί που συνενούν είναι μόνο της νεαρής ηλικίας, αλλά και πιο μεγάλη σε ηλικία άνθρωποι που λένε ότι γιατί να μην παντρευτεί. Δεν είναι δηλαδή το αυτονόητο ή νέοι λένε ναι σε μια πιο προχωρημένη εκκλησία, το λένε και μεγαλύτεροι. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις αυτό που θέλω να τονίσω είναι, Χρυσή Αυγή, συγγνώμη. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι δεν μιλάμε για κατάλυση του νόμου, μιλάμε για υπέρβαση του νόμου. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Εννοείται ότι οι νόμοι, οι κανόνες, αν θέλετε, δεν θέλουμε να τους καταλύσουμε. Μιλάμε για υπέρβαση. Το ίδιο. Διαστολή. Δεν ζητάμε να τον ερμηνεύσουμε πιο διασταλτικά, ίσως. Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, μιλήσατε για τρεις αποφάσεις που δημιουργούν δεδικασμένο υπέρ σας ουσιαστικά. Η δική μου ερώτηση είναι αν τελικά η άδεια για να υπάρξει πολιτικός γάμος δόθηκε ενώ υπήρχε ένα παιδί που επρόκειτο να γεννηθεί, είχε γεννηθεί ή δεν υπήρχε. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις εγκυμοσύνη. Πρώτα ζητήθηκε δηλαδή άδεια, δόθηκε και μετά ήρθε το νέο μέλος, στη νέα οικογένεια πια, των ιερέων αυτών. Στη μία περίπτωση που ξέρω υπήρχε παιδί. Υπήρχε. Αυτό είναι σημαντικό. Στις άλλες όχι. Μάλιστα. Το στη σημαντικό είναι υπήρχε. Το ότι άλλες δεν υπήρχε παιδί. Και συγκεκριμένα, πιο... και συγκεκριμένα τώρα... Γιατί στην προκειμένη περίπτωση γνώριζαν από πριν. Εάν μου επιτρέπετε, Ζήνα, εάν μου επιτρέπετε, επειδή γνωρίζουμε για ποιους ιερείς, σε ποιους ιερείς αναφέρεται ο πατέρας Γιώργος, υποθέτω ότι μιλάμε για τους ίδιους. Δεν τους έχουμε μάθει από τον πατέρα Γιώργο, αλλά από το ρεπορτάζ μας από εχθές. Μιλάμε για ιερείς οι οποίοι βρίσκονται σε κλειστές κοινωνίες. Μιλάμε για ένα νησί των Κυκλάδων, για ένα νησί των Σποράδων και για ένα μεγαλύτερο νησί. Δηλαδή, μιλάμε για κοινωνίες οι οποίες δεν είναι στην Αθήνα ή σε μια άλλη μεγάλη πόλη ίδια, όπου οι ιερείς χάνονται. Όλοι στην τοπική κοινωνία γνωρίζουν για την άδεια αυτή. Είναι η ίδια εκκλησιαστική περιφέρεια εκεί? Όχι, όχι. Δεν είναι η ίδια. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Πάντως, πατέρα Γεώργη, μια απορία και αν μπορώ να σας ένα ερώτημα μάλλον και αν μπορώ να σας το διατυπώσω. Θεωρείτε ότι μόνο αυτός ο κανόνας ή ο εκκλησιαστικός νόμος είναι ο μόνος αναχρονιστικός στο εκκλησιαστικό δίκαιο ή στον τρόπο λειτουργίας ή υπάρχουν και άλλοι που θα πρέπει να αναθεωρηθούν? Προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι. Όπως? Θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Όπως? Θα πρέπει η Εκκλησία να καθίσει να τους δει σύμφωνα με την εποχή που ζούμε. Όπως για παράδειγμα. Ναι, θα ήθελα να μου πει ένα παράδειγμα. Παράδειγμα. Σκεφτείτε παράδειγμα ότι κάποιος ο οποίος είναι στην εκκλησία, είναι, ξέρω εγώ, έχω μια περίπτωση, ας πούμε, ιεροψάλτη, 35 χρόνια, ο οποίος έχει ένα ατύχησε, έχει χωρίσει, αλλά θέλει να γίνει ιερέας. Δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Άρα, κάποιος ο οποίος έχει χωρίσει, εσύ Σπύρο μου, αν θέλεις μετά να γίνεις ιερέας, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Είναι δύσκολα κομμάτια. Εγώ θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Μια άλλη περίπτωση που έχω, ο οποίος θέλει να γίνει ιερέας, έχει παντρευτεί με μία που ήταν χωρισμένη και αυτόν δεν του το επιτρέπουν. Αυτό και είναι παράλογο. Και δεν του το επιτρέπουν. Μάλιστα. Σπύρο. Θέλω να πω ότι ο Αριστοφάνης λέει ότι ο άνθρωπος έχει τρεις οργανικές ανάγκες. Θέατρο, ψωμί, το λέει με τη μορφή της τροφής. Θέατρο, το θέατρο το λέει με τη μορφή της έκφρασης. Και έρωτας. Τις λέει οργανικές ανάγκες στον άνθρωπο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Πάντως, επειδή έχει τύχει να συνομιλήσω με τον πατέρα Γεώργιο, το ζητούμενο στο δικό του κομμάτι είναι η αγάπη. Και όταν συνομιλούσε στην πατρίδα μου εκεί στο Βόλο, στην πρώτη εκκλησία στην οποία ιερουργούσε, συγκέντρωνε νέα παιδιά
τα πήγαινε εκεί και κάνανε μια δημόσια εξομολόγηση. Μια πιο μοντέρνα έκδοση της έκφρασης της ψυχής του ανθρώπου. Και ο καθένας, ουσιαστικά γινόντουσαν κάποιες ομάδες όπου ο καθένας εξέθετε αυτό που τον βασάνιζε και ο διπλανός του, ο συνάνθρωπός του δηλαδή, του έδειχνε την αγάπη του δίνοντας κομμάτι του εαυτού του. Αυτό είναι, σε αυτό είναι που πιστεύει ο πατέρας Γεώργιος, ότι η Εκκλησία μπορεί να ενώσει τα προβλήματα των συνανθρώπων. Έτσι δεν είναι, πατέρα Γεώργιε? Και να τα λύσει. Βασικό κομμάτι, να τα λύσει. Γιατί ο άνθρωπος αυτό που χρειάζεται περισσότερο από όλα είναι αγάπη. Και δυστυχώς την αγάπη την έχουμε μόνο στους τύπους. Πάντως, αν θυμάμαι Κατερίνα, μισό λεπτάκι. Επειδή εδώ οι άνθρωποι κάποιες φορές που έρχονται συνομιλούμε και με το τέλος της εκπομπής μετά μέσω μηνυμάτων. Μία μέρα που φιλοξενούσα τον πατέρα Γεώργιο, ήσουν στο σπίτι, δεν είχες καταφέρει να έρθεις. Και μου έστειλες ένα ερώτημα που ήθελες να το θέσω. Εδώ, δύο. Εδώ είμαι λοιπόν σήμερα να τα θέσεις. Παρακαλώ. Το πρώτο μου ερώτημα αφορούσε όσον αφορά τη σχέση του πατέρα Γεώργιου, εφόσον χρονολογείται για 2 ετών. Γιατί δεν ετήθηκε νωρίτερα το γάμο του ακριβώς με την συγκεκριμένη κοπέλα? Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, φέρνει την Εκκλησία σε πολύ δύσκολη θέση όσον αφορά το θέμα έκτρωσης. Γιατί βεβαίως η Εκκλησία δεν πρεσβεύει την έκτρωση σε καμία περίπτωση. Άρα, πατέρα Γεώργιε, λέει η Κατερίνα μας εδώ, αν στην Εκκλησία έπρεπε νωρίτερα να καταθέσετε αίτηση για γάμο πριν έρθει το παιδί, καθότι λέτε ότι το γνώριζε η Εκκλησία, η Ιερά Μητρόπολη, γνώριζε αυτή τη σχέση σας. Έπρεπε να πάρω στα χέρια μου επίσημα το διαζύγιο. Άρα είχε δικαστική διαφορά με την πρώην σύζυγο, όπου στα χέρια πήρε το διαζύγιο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μετά από πόσα χρόνια? 7 νομίζω. Από 7 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η εγκυμοσύνη προήλθε τώρα πριν από λίγους μήνες. Μπορούσε κάλλιστα παίρνοντας το διαζύγιο να κάνει αμέσως το αίτημα αυτό προς την Εκκλησία, χωρίς να φτάσουμε στο παραένα. Πότε βγήκε το με παντρεύεται λόγω εγκυμοσύνης. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πατέρα Γιώργη, επειδή δίνετε τώρα μία. Πατέρα Γιώργη, επειδή δίνετε μία μάχη, το έχετε πει και εδώ στην Ελλάδα. Και δυσκολεύεται σήμερα να απαντήσει και σε όλα αυτά, αλλά πάντα έχει επιλέξει την δική του αλήθεια. Σε συνέχεια αυτού που προτείνει η κυρία προηγουμένως, πώς ερμηνεύεται το ότι όλο τον προηγούμενο καιρό η Εκκλησία, όπως ισχυρίζεστε, έκανε τα στραβά μάτια και τώρα ξαφνικά χρησιμοποιεί αυτούς βαρύτατους χαρακτηρισμούς, όπως κατηγορούμενος για πορνεία, εκπόρνευση και όλα αυτά? Γιατί λοιπόν πριν, τι άλλαξε, πώς το ερμηνεύεται όλο αυτό? Μα από τη στιγμή που υπάρχει εγκυμοσύνη, υπάρχει απόδειξη της σχέσης. Από τη στιγμή που υπάρχει απόδειξη της σχέσης, που με μία από τις κλασικές ερωτήσεις που μου κάνανε χθες είναι, είστε ο πατέρας του παιδιού? Σας ρώτησαν αν είστε ο πατέρας του παιδιού, ο εκκλησιαστικός ανακριτής. Από τη στιγμή που υπάρχει απόδειξη, ακριβώς. Από τη στιγμή που υπάρχει απόδειξη, έπρεπε να βάλουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ζήνα, αν μου επιτρέπεις, μεταφέραμε χθες στον πατέρα Γεώργιο ένα ερώτημα που μας το έχουν θέσει πάρα πολύ εδώ στο Βόλο και ειλικρινέστατα μας απάντησε. Τον ρώτησα λοιπόν τον πατέρα Γεώργιο εχθές γιατί έκανε όλο αυτό και δεν περίμενε απλώς να γεννηθεί το παιδί, να κάνει μια συμβολιογραφική πράξη αναγνώρισης σε έναν συμβολιογράφο, να κάνει πιθανότητα και ένα σύμφωνο συμβίωσης για να έχει καλύψει, αν θέλετε, την σύντροφό του, αλλά μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Και η απάντηση που μας έδωσε εχθές ήταν αποστομωτική. Τι θα έλεγα τότε για την Εκκλησία της Αγάπης σε όλους τους πιστούς που τόσα χρόνια έρχονταν στην Εκκλησία που λειτουργούσα, στο ποίμνιό μου, πώς θα τους κοιτούσα, τι θα τους έλεγα, εάν εγώ δεν έπρατα αυτό που ορίζει η Εκκλησία, τον γάμο. Γιατί αυτό ορίζει η Εκκλησία μας, τον γάμο να έρχεται αμέσως μετά από την αγάπη. Έτσι δεν είναι, πατέρα Γεώργια? Έτσι ακριβώς. Όλους τους νέους ανθρώπους που είναι σε αυτή την κατάσταση, τους καθοδηγώ, αν θέλετε, να τελέσουν ένα γάμο. Να κάνουν, να προχωρήσουν η ευλογία του μυστηρίου.
Άρα, πατέρα Γεώργη, με αυτά που λέτε, συμπεραίνει κανείς ότι ξέρατε τι θα ακολουθήσει. Παρ' όλα αυτά, όμως, τα κάνατε πολύ συνειδητά, γιατί θέλετε να δώσετε. Γολγοθάς είναι αυτός που έρχεται, ναι, για να μην λέμε. Το... Γιατί όταν ένας άνθρωπος, επειδή ξέρω ο πατέρας Γεώργιος είναι στη δική μου ηλικία, 47 ετών, ακολουθεί το δρόμο της αγάπης. Και λέει, από εδώ και πέρα ακολουθώ αυτή τη ζωή, πρέπει να φτιάξει και μια νέα επαγγελματική ζωή. Για να τα λέμε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από κουρτίνες. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ τώρα στο όνομα της αγάπης... Τα πάντα συνειδητότατα. Ναι. Αλλάζει όλη τη διαδρομή που έχει επιλέξει μέχρι τώρα. Ιωάννη, ακούγοντας αυτή την ιστορία, γιατί σήμερα πρώτη φορά συμμετέχεις στη δική μας εκπομπή και είσαι νέος άνθρωπος, είσαι στην αστυνομία. Εσύ, αν ήταν πατέρας ο πατέρας Γεώργιος και σου έλεγε κάτι τέτοιο, πώς θα αντιδρούσες? Εγώ, όπως κάθε παιδί, θα ήθελα την ευτυχία του πατέρα μου. Τώρα, αν το πιστεύω προσκρούει σε αυτά που νιώθει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να κάνεις αυτό που νιώθεις. Μα δεν είναι χυδαίο αυτό που νιώθει. Ακριβώς. Αυτό πρέπει να είναι χυδαίο για να έρχεται σε αντίθεση. Δεν είναι κάτι χειδό. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και ανθρώπινο. Και ανθρώπινο. Πάντως με κάλυψε. Προσκρούει. Με κάλυψε, γιατί βλέπεις ότι η ίδια η οικογένεια θέλει την αγάπη. Άρα, αν η εκκλησία είναι κομμάτι της οικογένειας που θέλει η οικογένεια να πάει στην εκκλησία, πρέπει να της δώσεις και εκείνο το ψωμοτήρι που να μπορεί να σε αποδεχτεί στον κόλπο της. Συμφωνούμε. Από την άλλη, όμως, πρέπει να... όπως και στο κανονικό δίκαιο, έτσι και στο εκκλησιαστικό, υποτίθεται ότι το γνωρίζουμε ανεξαρτήτως. Βεβαίως. Έτσι, και πρέπει να πορευόμαστε βάσει αυτού. Μα ξέρει. Και όταν φτάνουμε σε κάποιο σημείο, να μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε και το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος. Έτσι. Που λέει και για την τήρηση της νομιμότητας. Αλλά δεν υπάρχει. Βέβαια, το δίκαιο δεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι κάτι που εξελίσσεται. Δεν είμαστε, Ρωμαίο-Καθολικοί. Ζωντανός οργανισμός. Πατέρα Γεώργιο, κάτι τελευταίο από εσάς. Δεν είναι Ρωμαϊοκαθολική Εκκλησία. Υπάρχουν οι κανόνες, αλλά οι κανόνες δεν σημαίνει ότι είναι αυτός ο κανόνας, είναι αυτή η ποινή. Δεν είναι όπως είναι το σύνταγμα, το κανονικό δίκαιο. Αυτό. Υπάρχει ο κανόνας, είναι ο οδοδείκτης. Αποχαιρετώντας σας σήμερα, πατέρα Γεώργιε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί μου ήρθε μια πληροφορία από συντοπίτες μου στο Βόλο, συναδέρφους δημοσιογράφους. Σας έχει ξανακαλέσει ο εισαγγελέας για οικονομικό θέμα? Για μένα προσωπικά? Έχω μια τέτοια πληροφόρηση, δεν ξέρω αν είναι για σας, αλλά ότι έχετε κληθεί από οικονομικό εισαγγελέα. Αν με έχει καλέσει ο οικονομικός εισαγγελέας. Ναι. Θα μου επιτρέψετε να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Μάλιστα. Ρούλα μου, εσύ που πηγαίνεις στο Βόλο, έχεις ακούσει για κάτι τέτοιο? Βεβαίως, γνωρίζουμε, τουλάχιστον ρεπορταζιακά, αν μου επιτρέπει Ζήνα, ότι θα υπάρξει μια συνάντηση, τουλάχιστον έχει κληθεί ο πατέρας Γεώργιος στον οικονομικό εισαγγελέα, όχι βέβαια για υπόθεση που αφορά τον ίδιο ως κατηγορούμενο για κάποιο οικονομικό σκάνδαλο. Μάλιστα, για να δούμε, γιατί εδώ θα πρέπει να τις λέμε όλες τις αλήθειες. Και το ακούει τώρα για πρώτη φορά ότι το λέω μπροστά του, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει καν. Μα και εγώ την πληροφορία από συναδέρφους δημοσιογράφους την πήρα, που κάνουν τη δημοσιογραφική δουλειά στο Βόλο, στην πατρίδα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θέλω, μιας και είμαστε σε αυτή την εικόνα και πριν πάμε στο θέμα της 44χρονης, Σπύρο μου, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που έχεις μεγαλώσει δύο πανέμορφα παιδιά μετά από ένα διαζύγιο, πώς σου φαίνονται όλα αυτά, και θέλω, ορμόμενος από αυτή την ιστορία, να μου περιγράψεις το δικό σου Γολγοθά, που αυτή τη φορά έχει να κάνει και σε σένα με συνέστημα, οικιακή οικονομία, θα έλεγα. Αυτό το μάθημα που κάποτε κάναμε στο γυμνάσιο. Ένα παιδί είναι καρπός του έρωτα. Ο έρωτας είναι καρπός της αγάπης. Είναι σπουδαίο πράγμα να έχεις αξίες και να σέβεσαι αυτό που δημιούργησες στη ζωή σου. Όποιο και αν είναι αυτό. Αυτά τα 5-10 δευτερόλεπτα που γίνεται η σύλληψη, που ο Θεός τα έκανε να γίνεται έτσι, καθορίζουν όλη τη ζωή μας. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι για αυτά τα 5 δευτερόλεπτα γίνεται η γέννηση?
έφερες αυτά τα έχεις παιδιά στη ζωή. Ότι αυτά τα πέντε δευτερόλεπτα καθορίζουν όλη τη ζωή μας. Τον τρόπο σκέψης μας. Λάθος επιλογή, όχι τα δευτερόλεπτα. Τα πέντε δευτερόλεπτα, ξέρω τι λάθος επιλογή. Άντε να είναι δέκα. Η λάθος επιλογή του ανθρώπου που φέρνουμε μαζί του τα παιδιά. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Πώς. Αυτό όχι. Έχεις επιλέξει έναν συγκεκριμένο σύντροφο να γίνει ο γονιός των παιδιών σου. Εκείνη τη στιγμή είναι σωστή η επιλογή. Βεβαίως. Εκείνη τη στιγμή είναι σωστή η επιλογή. Τώρα, αν αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι μπορεί να είναι λάθος, είναι λάθος. Η επιλογή όμως δεν σε πάει παρακάτω και σου δίνει μια άλλη διαδρομή μεγαλώματος και διαπαιδαγώγησης. Δυστυχώς είναι έτσι. Γιατί όλοι μας, είτε από μια θετική επιλογή, είτε από μια λάθος επιλογή, είτε από μια σωστή, είτε από μια λάθος, οδηγούμε μια ζωή είτε σε αδιέξοδα, είτε στην ευτυχία. Όταν μεγαλώνεις δύο παιδιά είναι ευτυχία. Σε κάθε περίπτωση. Δυσκολίες, αλλά είναι ευτυχία. Δεν το συζητάω. Μόνο η καθημερινότητα του μεγαλώματος είναι ευτυχία, πίστεψέ με. Πέρυσι είχαμε συζητήσει για το κομμάτι εκείνο της ζωής σου που μεγάλωνες μόνος σου τα παιδιά. Φέτος νιώθω πως είσαι καλύτερα από πέρυσι που σε συνάντησα. Υπάρχει κάτι καινούριο στη ζωή σου, πες μου αλήθεια. Ναι, υπάρχει. Είδες, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα, γιατί πέρυσι τα ματάκια σου ήταν συνεχώς βουρκωμένα. Φέτος έχουν αυτό το δάκρυ, αλλά και μια χαρά συνάμα. Θα σου πω. Βρέθηκε κάτι στη ζωή μου, όχι πολύ, πριν 2-3 μήνες, που με έκανε να νιώσω, μου επέστρεψε το Σπύρο, μου έφερε το Σπύρο πίσω. Mm. Μου έδωσε τον εαυτό μου. Τον οποίο τον είχα χάσει βέβαια 3,5 χρόνια. Γιατί ήμουν πάνω στα παιδιά μου. Και τώρα είμαι πάνω στα παιδιά μου, έτσι. Δεν το συζητάω. Αλλά υπάρχει δεν το και ο έρωτας. Δεν το συζητάω. Αυτό που είπες πριν στα... Ο Αριστοφάνης, ναι. Αυτό. Τρία του Αριστοφάνη. Υπάρχει ο εαυτός του πέρα από τον έρωτα, τον οποίο προφανώς τον είχε ξεχάσει για αρκετά χρόνια, ναι. Τον είχε βάλει στην άκρη. Ναι. Κάτι που συνήθως οι γυναίκες το κάνουν, βέβαια. Δεν είναι χαρακτηριστικό, να ξέρεις. Ανδρικό, αλλά τα τελευταία χρόνια αλλάζουν και αυτά τα στερεότυπα. Συνειδητά το είχα κάνει, γιατί και ήξερα ότι είναι και πολύ δύσκολο κομμάτι. Γιατί είναι λίγο δύσκολο και στην ηλικία που είμαι εγώ τώρα να με αποδεχθεί μια γυναίκα με δύο παιδιά. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει και λογική αυτή η σχέση τώρα, δηλαδή. Είναι και μια γυναίκα που είναι κοντά στα παιδιά. Μα αυτό ακριβώς δεν θα ήταν κοντά μου. Αν δεν ένιωθε ότι αγαπάει τα παιδιά. Εννοείται. Θα ήταν κλωτσιά και έξω από την πόρτα. Είναι σαν τις γυναίκες που άμα έχουν, ας πούμε, ένα παιδί και ένα διαζύγιο, μόλις βλέπουν τον άντρα που μπαίνει μέσα στο σπίτι και θέλει να αλλάξει τα δεδομένα, κλωτσιά και έξω. Ναι, ναι. Κύριε. Έτσι, έτσι είναι και οι άντρες. Έτσι. Αφού μεγαλώνεις αυτά τα παιδιά. Αφού προτεραιότητα στη ζωή σου έχεις τα παιδιά σου. Στο εφετείο αθώθηκες με ποια κατηγορία, γιατί ξαναδιαβάσαμε μια υπόθεση ότι αθώθηκες στο εφετείο οριστικά. Μου είχε υποβληθεί μία μήνυση, μου είχε υποβάλει μία μήνυση η πρώην σύζυγός μου ότι τη χτύπησα, την απείλησα και την εξύβρισα. Αθώθηκα πρωτόδικα, πέρασα τη διαδικασία του στις δύο κατηγορίες. Και εσύ σε αυτόφορο. Ναι, σε αυτόφορο. Ωραία είναι όταν πηγαίνεις. Δεν είναι, εντάξει. Κάναμε και πλάκα. Λοιπόν, αθώθηκα στις δύο πρώτες κατηγορίες και είχε μείνει η απειλή, η τρίτη. Στο εφετείο αθώθηκα και στο θέμα της απειλής. Δεν το θεωρώ κάτι σημαντικό. Μα εγώ έχω αποδείξει ότι δεν παρευρέθηκε κιόλας η σύζυγός μου να υπερασπίσει τη... Απλώς έχω κατανοήσει ότι ούτε μια στιγμή δεν την κατηγόρησες δημόσια και τώρα που προσπαθούσα να πω λάθος επιλογή δεν την κατηγόρησα σε καμιά περίπτωση. Ποτέ δεν την κατηγορώ, την αγαπώ. Είναι η μάνα των παιδιών μου. Έζησα στιγμές μαζί. Κι αν έχεις αξίες και σεβασμό σε αυτό που έχεις ζήσει, έτσι νομίζω πρέπει να σκέφτεσαι. Τώρα που αν μπει αυτή η σύντροφος στη ζωή σου, θα αφήσεις και ένα πορτάκι, ας πούμε, να σε ξαναδώ σε παράσταση, να σε ξαναδώ. Δηλαδή, θα την αφήσεις λίγο να μεγαλώνει και εκείνη τα παιδιά ή μόνο εσύ. Να σου πω κάτι. Αλήθεια θα μου πεις. Όταν κάνουμε σχέδια, ναι. Δεν γίνεται τίποτα. Ίδιος. Δεν γίνεται τίποτα. Άστο. Πιστεύω ότι όλα τα πράγματα γίνονται μόνα τους. Ή έτσι θέλει ο Θεός. Να σου δώσει κάτι πίσω. Πέρασα πολύ δύσκολα, Ζήνα, αυτά τα 3 χρόνια, 3,5. Απίστευτα δύσκολα. Και ακόμα περνάω δύσκολα, μέχρι να λύσω το συνταξιοδοτικό θέμα.
Οφείλω... Το οικονομικό κομμάτι. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως το οικονομικό. Ναι, ναι, να τα λέμε. Γιατί... Δεν σου κρύβω ότι με βοηθάνε δύο άνθρωποι, δύο συγγενείς μου, τα Γιάννα. Να τους έχει ο Θεός καλά. Πώς τους λένε στα μικρά. Δεν χρειάζεται να πω τα. Τα ξέρουν αυτοί. Όπως με βοηθάει, ας πούμε, και ένας φίλος μου θεατρικός επιχειρηματίας. Ούτε σε αυτό να πω το όνομά του. Αλήθεια. Ναι. Υπάρχουν ακόμη τέτοιοι επιχειρηματίες. Υπάρχουν. Λέω την αλήθεια. Ναι. Ναι. Θεατρικός επιχειρηματίας. Δεν θέλει ποτέ να πω το όνομά του και μάλιστα μπορεί να με βρει τώρα μετά την εκπομπή. Αν, λοιπόν. Σε βοηθάει η επιχειρηματία θεατρική. Έχω δεχθεί την αγάπη και το σεβασμό κάποιων φίλων και πιστεύω να έχω τη δυνατότητα αργότερα να τα ανταποδώσω. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Ήρθε λοιπόν αυτό το καινούριο στη ζωή μου και με έχει κάνει να νιώσω. Πρώτα απ' όλα μου έχει δώσει αισιοδοξία. Σε έχει φωτίσει. Ναι. Το έχεις δει κι εσύ. Αυτό παρατηρώ από την αρχή. Έλα, πες το. Εγώ τον κατάλαβα ότι έχει αλλάξει. Γιατί πέρυσι είχε κάτσει στον καναπέ και ήταν σε όλη τη διάρκεια της κουβέντας μας. Είναι πολλές μελαγχολικός. Είναι πολλές φορές. Φέτος είναι και φωτίζεται. Είναι πολλές φορές που το πρόσωπο ενός ανθρώπου είναι το απίκασμα της ψυχής, ναι, θα είναι. Το έλεγα έτσι. Και εδώ έχεις να κάνεις με ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά σε προδιαθέτει να δεις ότι. Είναι και ευαίσθητος, αλλά και πια χαρούμενος. Εγώ τουλάχιστον αυτό είπα. Έτσι, το έχω δει κι εγώ. Λοιπόν, θέλω να πω μόνο ένα καλό μεσημέρι. Θα ξανάρθουμε πάλι. Στο συνταξιοδοτικό θέλω να ξανάρθουμε. Να πάμε όμως στο Γιώργο Σόμπολο που βρίσκεται στο Αγρίνιο. Έχει τους καλεσμένους του να πούμε ένα καλό μεσημέρι και να δώσω διαφημίσεις για να μην διακόψουμε την ροή της κουβέντας μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα, από την ασφάλεια Αγρινίου. Έχω δίπλα μου τους συνηγόρους της οικογένειας της Ειρήνης Λαγούδη, οι οποίοι βρέθηκαν εδώ για μια νέα εξέταση στο αυτοκίνητο της Ειρήνης, Ζήνα. Επειδή μας έχουν έρθει και νέες φωτογραφίες αυτή τη στιγμή και τις περνάμε από τα γραφικά, θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα κάνουμε μια κουβέντα με όλα τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει και από την σημερινή πραγματογνωμοσύνη. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Εδώ λοιπόν είμαστε και να δώσω αρχικά το λόγο στο Γιώργο Σόμπολο και στους καλεσμένους για το θέμα της 44χρονης και μετά έχουμε όλοι να πούμε πολλά. Και ο Ιωάννης Καραστατήρας, ο αντιπρόσωπος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών είναι εδώ, γιατί θέλω να μου πείτε και τη θέση της αστυνομίας, καθώς πολλοί έτρεξαν να πούν πως η αστυνομία από πολύ νωρίς μίλησε για αυτοχειρία. Σε αυτό το σημείο λοιπόν να δώσω αρχικά το λόγο στο Γιώργο Σόμπολο. Γιώργο. Ζήνα, όπως σας είπα προηγουμένως, έχω μαζί μου τους δύο συνηγόρους της οικογένειας. Είναι ο κύριος Παραστατίδης, ο συνεργάτης του κύριου Ταοξή, και ο κύριος Ζώης από τα αριστερά μου. Είναι ο συνήγορος της οικογένειας εδώ στο Αγρίνιο. Να σας πω πως ήρθαν εδώ πέρα σήμερα γιατί ο εισαγγελέας την περασμένη εβδομάδα διέταξε να γίνει νέα έρευνα στο αυτοκίνητο της Ειρήνης Λαγούδη μετά και τα ευρήματα τα οποία προέκυψαν κατά την έρευνα του κυρίου Δέδε, του πραγματογνώμονα της που όρισε η οικογένεια. Θα ήθελα να ξεκινήσω κατευθείαν με τον κύριο Ζώη που έχω δίπλα μου να μας πει, κύριε Ζώη, εσείς ήρθατε εδώ πέρα σήμερα, βρήκατε κάτι καινούργιο από τη σημερινή έρευνα? Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα όπως προαναφέρατε ολοκληρώθηκε και υλοποιήθηκε η διενέργεια της συμπληρωματικής αυτοψίας που διέταξε ο κύριος εισαγγελέας Πλημμυριωδικών Αγρινίου. Εκείνο το οποίο έγινε ήταν οι οριστέντες από τις αστυνομικές αρχές πραγματογνώμονες να επανεξετάσουν το αυτοκίνητο, δίνοντας περισσότερο βάση σε κάποια ευρήματα τα οποία είχε αναδείξει η αυτοψία που είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες από τους τεχνικούς συμβούλους. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες που δείχνουμε αποκλειστικά στους τηλεθεατές. Είναι οι φωτογραφίες, Ζήνα, που τράβηξαν σήμερα, τώρα, κατά τη διάρκεια της έρευνας αυτής, της δεύτερης αυτοψίας, οι συνεργάτες εδώ της οικογένειας. Μιλάμε για το κομμάτι, το καλώδιο, το που βρίσκεται πίσω με το βαμβάκι, αυτό το υλικό, σωστά, κύριε Παστατίδη? Μάλιστα, το φυτίλι. Το κομμάτι, το τεχνητό καλώδιο, το τεχνητό φυτίλι, ακριβώς, το οποίο είδαμε και σήμερα, πως ομοιάζει με φυτίλι τεχνητό.
Τι προέκυψε σήμερα, εσείς βέβαια ήσασταν εδώ και την προηγούμενη φορά και την πρώτη φορά, σήμερα είναι η δεύτερη φορά. Σας έχει λυθεί κάποια πορεία, σας έχει παραμείνει κάποια πορεία? Κοιτάξτε, έχω την τύχη να είμαι σε ένα δικηγορικό γραφείο που αναλαμβάνει σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Από την εμπειρία μου και την πρώτη φορά και τη δεύτερη, με το που αντίκρισα το εσωτερικό του αυτοκινήτου, μόνο η αυτοχειρία δεν πέρασε από το μυαλό μου. Υπάρχουν όλα τα ευρήματα και οι ενδείξεις που έχουμε βρει και έχουν καταγραφεί. Συνηγορούν υπέρ της ανθρωποκτονίας. Πάντως, Γιώργο Καραϊβάστελο... Αλλά περιμένουμε να δούμε και την πραγματογνωμοσύνη. Ένα λεπτάκι να τοποθετήσω, θώσε κάτι, Γιώργο μου, γιατί ο Δημήτρης Οστρουμπάκος συνομίλησε με τον Γιώργο Τολαγούδη, τον αδερφό της άτυχης Ειρήνης. Χθες λοιπόν στην εκπομπή εκφράστηκες λέγοντας είναι μονόδρομος για την αστυνομία, μάλλον η αυτοκτονία. Θέλει να μεταφέρουμε σήμερα ότι για την οικογένεια είναι μονόδρομος η εγκληματική ενέργεια. Γιατί πρέπει να ακούγονται όλες οι πλευρές. Επειδή λοιπόν εσύ εκφράστηκες έτσι και είπες ότι είναι μονόδρομος και στην ομάδα που έχουν στήσει μας σχολιάζουν κατά καιρούς και από κάτω αν κάτι τους ενόχλησε από αυτά που είπαμε και εγώ μπαίνω και παρακολουθώ. Θέλω να πω πως εμείς εδώ λέμε όλες τις απόψεις. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτή τη στιγμή σύμφωνα με το δικό σου αστυνομικό ρεπορτάζ αυτό προκύπτει, οφείλουμε και να το λέμε. Η οικογένεια και οι άνθρωποι, ένας από αυτούς είμαι και εγώ, όπου λέω ότι σε μένα δεν μου κάνει για αυτοχειρία να έχει πράξει μια τέτοια κάτι τέτοιο η συγκεκριμένη γυναίκα, για να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω. Για πολλωστή φορά θα επαναλάβω ότι δεν είναι προσωπική άποψη, είναι μεταφορά πληροφοριών προερχόμενη από την διερεύνηση και από τις συνομιλίες που γίνονται και με αστυνομικούς αλλά και με άλλες πηγές. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το περιβόητο φυτίλι, θα είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να υπάρχει ένα φυτίλι, το οποίο όμως δεν χρησιμοποιήθηκε ως εμπείρευμα, γιατί δεν έχει προκληθεί φωτιά. Και θα ήταν επίσης μια ακόμα παγκόσμια πρωτοτυπία, αυτός ο οποίος το έχει κατασκευάσει το συγκεκριμένο φυτίλι για να βάλει φωτιά. Του βάλε και ένα κορδελάκι, συγγνώμη, δεν το λέω με... Το λέω ναι. Με το, έτσι, διαπιστωτικά, εντελώς. Απλώς χωρίς έχουμε ίχνος... κάποια στοιχεία καινούρια σε κάθε περίπτωση. Δεν είχαν δει το βασικό. Πότε σταμάτησε λοιπόν το ρολόι. Εμένα, με είχε εντυπωσιάσει και εμένα η βεβαιότητα των αστυνομικών που λέγανε ότι κατά 99,9% είναι αυτοκτονία. Και πραγματικά δεν μπορούσα και σε πολλά πράγματα ακόμα εξακολουθώ, αν θέλετε, να έχω ενστάσεις, ερωτήματα και αμφιβολίες για το πώς προκύπτει αυτή η βεβαιότητά τους. Όμως σας έλεγα από την αρχή ότι εμείς εδώ και οι συνήγοροι και οι υπόλοιποι ερευνητές έχουν ένα τμήμα μόνο των στοιχείων. Οι αξιωματικοί που έχουν κάνει την έρευνα έχουν την ολότητα των στοιχείων. Βρίσκονται στο ολιστικό περιβάλλον αυτής της κατάστασης. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι διαπίστωσαν, επαναλαμβάνω, ότι σε όλη τη διαδρομή είναι από τη στιγμή που έχει απαθανατιστεί στην πρώτη φωτογραφία, στο πρώτο βίντεο μέχρι το τελευταίο, είναι μόνη της και διαπιστώνουν ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν σταλεί μηνύματα από το κινητό της. Στο το οποίο μέσα δεν από έχει το βρεθεί. Αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί, αλλά είναι μόνη της. Θέλω να ακούσω τον κύριο Καραστατήρα σε αυτό το θέμα ως εκπρόσωπο της αστυνομίας, γιατί μετά θέλω να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της οικογένειας. Για να αποδειχθεί η αυτοχειρία ή η ενδεχόμενη ληστεία με τα φόνο, είναι μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει πολλά αποδεικτικά μέσα. Εκτός από μαρτυρίες, πραγματογνωμοσύνη και άλλα κάποιες, ακόμα και αναπαράσταση του εγκλήματος. Αν δεν βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, δεν γίνεται να ξέρουμε, δεν γίνεται να γνωρίζει κανείς. Άρα πώς υπήρξε αυτή η διαρροή, αυτό ήταν το θέμα από τους κόλπους της αστυνομίας, υποτίθεται, εντός και εκτός εισαγωγικών, ότι μέσα στην αστυνομία θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Οι συνάδελφοι που επιλαμβάνονται είναι γνώστες του αντικειμένου, είναι του τμήματος ανθρωποκτονιών. Δεν πήγαν από το τμήμα ανθρωποκτονιών της υπόθεσης της Πάτρας. Ακριβώς. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τέτοιες υποθέσεις. Προφανώς κάποιες ενδείξεις, ίσως δεν βρέθηκε ή βρέθηκε ας πούμε τα προσωπικά της αντικείμενα μαζί της. Τα είχε μαζί, δεν θεώρησαν ότι είναι ληστεία. Κάποιες ενδείξεις οι οποίες τους οδήγησαν στο να πούν ότι είναι αυτοχειρία. Μάλιστα. Γιώργο μου, ο λόγος εσάς. Ήθελε να παρέμβει ο κύριος Ζωής. Ναι, πάνω σε αυτήν τη συζήτηση ακριβώς θα ήθελα να παρέμβω.
Λόγω του γεγονότος ότι επειδή ερχόμαστε σε άμεση επαφή με τους αστυνομικούς οι οποίοι έχουν οριστεί για την έρευνα αυτής της υποθέσεως, δεν θεωρώ ότι διακινούνται αυτά τα σενάρια εκ μέρους αστυνομικών αρχών. Δεν ξέρω ποιες είναι οι πηγές που ίσως κάποιοι να τις βαφτίζουν αστυνομικές, θέλοντας να διαμορφώσουν κάποια αξιοπιστία στα λεγόμενά τους. Αλλά αυτή τη στιγμή οι αποστάσεις τόσο από την αυτοχειρία όσο και από την ανθρωποκτονία εκ μέρους των αστυνομικών αρχών είναι ίσες. Οι άνθρωποι χτενίζουν όλα τα στοιχεία, συγκεντρώνουν ό,τι είναι απαραίτητο. Η εισαγγελική αρχή παρεμβαίνει προκειμένου να υποδείξει σωστά την διεξαγωγή των ερευνών και του έργου. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εξ επισήμων χειλαίων των αρχών οποιοδήποτε πόρισμα και οποιαδήποτε άποψη. Παραβλέπω. Αυτό παραβλέπω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποθεί λόγω του γεγονότος ότι πιθανόν κάποιοι να θέλουν να οδηγήσουν την υπόθεση προς το θέμα της αυτοκτονίας και της αυτοχειρίας, ώστε να αποπροσανατολίσουν. Αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία χτενίζονται, όλα τα στοιχεία μελετούνται και γι' αυτό το λόγο είναι σε κρεμότητα ακόμη η έρευνα, τόσο εκ μέρους των εισαγγελικών όσο και εκ μέρους των αστυνομικών αρχών. Παραβλέπω λοιπόν όλα όσα για έναν δημοσιογράφο... ότι πρόκειται περί μιας σκοτεινής υποθέσεως, η οποία μυρίζει ανθρωποκτονία από χιλιόμετρα μακριά. Μάλιστα. Παραβλέπω όλα όσα υβριστικά για έναν δημοσιογράφο απευθύνατε σε ό,τι αφορά το ότι βαφτίζουμε αστυνομικές πηγές, και εγώ προσωπικά και έχω την αίσθηση και νομίζω ότι σε όλη τη διαδρομή και σε όλη την πορεία μου έχω αποδείξει ότι όταν λέω αστυνομικές πηγές εννοώ αστυνομικές πηγές. Παραβλέπω το γεγονός ότι με συγκαταλέγετε σε ένα κύκλο ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να βαφτίσουν μια υπόθεση αυτοκτονία ενώ μυρίζει από μακριά δολοφονία. Ζητώ συγγνώμη γιατί έχω έναν μικρό εκνευρισμό αυτή τη στιγμή και προσπαθώ να το χαλιναγωγήσω. Αλλά θα ήθελα, σας παρακαλώ, όταν θα βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις και οι ιστολογικές και αποδειχθεί το ένα ή το άλλο, να είστε εδώ και να πείτε τότε αν και ποιοι βαφτίζουν αστυνομικές πηγές σε αστυνομικές πηγές. Είναι κάτι που δεν το έχω καταλάβει και όχι, θέλω κάποια στιγμή με συγχωρείτε. Και καλεσμένο εδώ. Εγώ δεν απευθύνω κάποια προσωπική μορφή. Απλώς εγώ δεν την κατάλαβα έτσι. Ότι ήταν για τον κύριο Καραϊβάζ. Όχι, ήταν ευθεία. Ήταν ευθεία. Σαφέστατα δεν στρέφεται προς τον κύριο Καραϊβάζ. Μπορεί να έρθει κάποιος αυτόκλητος και να πει ότι ξέρετε, εγώ είμαι αστυνομικός ή γνωρίζω εκ των έσω και να διασπείρει κάποια ψευδή είδηση θέλοντας να διαμορφώσει εντυπώσεις. Αυτό είπα εγώ. Εγώ να καταλάβω κάτι, Γιώργο. Να πω λίγο κάτι στον κύριο συνήγορο. Να πω κάτι στον κύριο συνήγορο. Ότι συνήθως κάποια στιγμή όταν είχε ερωτηθεί ο Σέρζι Λί, και το λέω πολύ συχνά, ήταν ο διευθυντής της Λιμπερασιόν, όταν είχε ερωτηθεί πώς έφτασε στα χέρια του πώς έφτασε στα χέρια του η προκήρυξη της 17, η πρώτη προκήρυξη που δημοσιεύτηκε της 17 Νοέμβρη, είχε δημοσιευτεί στη Λιμπερασιόν. Βεβαίως. Και αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι την είχε δώσει ο Ζαν Πολ Σάρτ. Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πηγή, ο Σέρζι Λί απάντησε, επικαλέστηκε βέβαια το δημοσιογραφικό απόρριτο, αλλά είπε κάτι το οποίο εγώ το σέβομαι και το ακολουθώ πιστά στη ζωή μου, την επαγγελματική μου διαδρομή. Ότι ο άνθρωπος ο οποίος μου κόμισε την προκήρυξη πρόκειται για μια αξιόπιστη και πολλές φορές δοκιμασμένη πηγή, η οποία δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Το ίδιο συνειδητά προσπαθώ να κάνω κι εγώ. Δηλαδή, οι πληροφορίες και διασταυρώνονται, αλλά έχουν και ένα ειδικό βάρος όταν προέρχονται από συγκεκριμένους ανθρώπους. Είναι παλιές και δοκιμασμένες και αξιόπιστες πηγές. Οι αστυνομικές, αυτό ήθελα να πω. Εγώ απλώς να καταλάβω κάτι. Οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές θα μιλήσουν σίγουρα για αυτοχειρία ή πάλι θα υπάρχουν ανοιχτά παράθυρα? Δεν ξέρω, καταλάβει. Εγώ δεν έχω καταλάβει. Να το πούμε και στους αλλά θεατές, επειδή όλοι αυτό επικαλούνται. Ότι βγαίνοντας οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές, ότι θα υπάρξει πόρισμα, θυμίζω, αν πρόκειται για αυτοχειρία ή εγκληματική ενέργεια. Θυμίζω ότι και στην υπόθεση της Καλύμνου Ζήναμου και στην υπόθεση Καλύμνου. Περιμένουμε εκεί. Ακόμα δεν έχουν γίνει, ναι. Λέγανε όλοι ότι οι τοξικολογικές, ιστολογικές σε σχέση με τις διαπιστώσεις του ιατροδικαστή θα δείξουν μια, όχι κατεύθυνση, χρησιμοποιούνται ως απόδειξη του αν μια ενέργεια, ένα αποτέλεσμα μάλλον έχει ως κίνητρο την αυτοκτονία ή τη δολοφονική ενέργεια.
Με βάση αυτό δεν έχω κάνει ούτε ιατροδικαστική επιστήμη, ούτε χημικός επιστήμονας. Απλώς θέλω να το ρωτήσουμε, λέω, να φέρουμε εμπειρικά, ένα ειδικό και να ρωτήσουμε εμπειρικά, πάνω σε αυτό το θέμα. Εμπειρικά, ιστολογική και τοξικολογική εξέταση είναι το επισφράγισμα σε κάθε υπόθεση. Ναι, απλώς αν δεν απατώμε, έχουν υπάρξει τέτοιες τοξικολογικές ή ιστολογικές και στην πορεία από μαρτυρίες ανθρώπων βρέθηκε ότι ήταν, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη και πρόκειται από καμένο αυτοκίνητο. Γιατί όταν το κάναμε αυτό μου στείλανε μήνυμα συγγενείς αυτού. Είναι ένα από τα αποδεικτικά μέσα και τοξικολογικές. Υπάρχουν και άλλα και μέσα τα οποία αποδεικνύουν την υπόσταση του εγκλήματος. Το μαρτυρίες, όλων των δεδομένων. Είναι μια συνεκτίμηση αποδεικτικών μέσων. Και αν βρεθεί και το κινητό, σίγουρα και αυτό, αν υπάρχει DNA, και αυτό είναι σημαντικό. Γιώργο μου, κάτι τελευταίο από σένα. Ζήνα, ναι, είπες προηγουμένως μια πολύ μεγάλη κουβέντα, είπες μαρτυρίες και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παραστρατήδη τις τελευταίες μέρες αν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι σας έχουν ενοχλήσει ότι θέλουν να καταθέσουν ότι κάτι έχουν δει, όχι τόσο για αυτό το συμβάν εδώ, για το χαμό της ειρήνης, όσο για το παρελθόν, σωστά? Ναι, δίκιο έχετε. Έχουν έρθει πολλοί άνθρωποι και έχουν πάρει και τηλέφωνο, έχουν επικοινωνήσει με εμάς, οι οποίοι θέλουν να έρθουν να καταθέσουν για να βοηθήσουν την ανέμπρεση της ουσιαστικής αλήθειας. Έχουν δει περιστατικά και γεγονότα τα οποία θέλουν να καταγραφούν. Τα οποία πιστεύετε ότι έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση? Μάλιστα, ναι. Έτσι πιστεύουμε. Απλά δεν μπορώ να αποκαλύψω αυτές τις πηγές ακόμα. Μάλιστα. Πάντως, εξηγήσουμε για κάτι ακόμη. Αυτό που είπε ο κύριος Τσούκαλης για έναν αστυνομικό που είδε στη Νέα Μάκρη να διαπληκτίζονται ή να διαφωνούν σε κάτι, η αλήθεια είναι πως ο άνθρωπος θέλει να πάει να καταθέσει και αναμένεται να πάει να καταθέσει. Δεν ξέρω αν του είπε εκείνος θέλω να καταθέσω και του είπαν από την αστυνομία όχι, δεν καταθέτεις. Τι λένε οι συνήγοροι υπεράσπισης που έχεις δίπλα σου? Ότι ο αστυνομικός ζήτησε να καταθέσει και του είπαν όχι ή ζήτησε να καταθέσει και καθυστέρησε η απάντησή τους? Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ο κύριος Ταουξής ή ο κύριος Ζώης είναι η αρμόδιοι να απαντήσουν. Μάλιστα. Κύριε Ταουξή, κύριε Ζώη, ξέρετε. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Εγώ εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι όταν εμφανίζονται μάρτυρες που θέλουν να καταθέσουν στην υπόθεση, οι αρχές πράττουν τα δεόντως. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω κάτι από αυτό. Γιατί υπάρχει ένα κενό σε αυτό το κομμάτι. Ένας μάρτυρας μπορεί να πάει να καταθέσει και προανακριτικά, αλλά και στην κυρία διαδικασία. Απλά γίνεται μια μνήμα ότι ήρθε αυτόκλητα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για συντάξεις πραγματικές, όχι αυτές που αφορούν και στη μάνα και στον πατέρα. Και αν τα παιδιά τα έχει ο πατέρας, δεν δικαιούται και εκείνος κάτι της. Κυρία Χρυσαυγή, διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Σπύρο μου, θέλω να κλείσουμε με το δικό σου μήνυμα σήμερα, γιατί είσαι ένας πατέρας που μεγάλωσε μόνος του τα δυο του παιδιά και που θες και εσύ από την πλευρά σου να πεις στους τηλεθεατές ότι ναι, και οι πατεράδες έχουν δικαίωμα στη συνταξιοδότηση αφού μεγαλώνουν τα παιδιά. Κοίταξε, θεωρώ ότι γίνεται μια τεράστια αδικία. Βγαίνει η μητέρα, ας πούμε, στο ΙΚΑ, στη σύνταξη στα 56, από ό,τι λέει, αν νομίζω καλά το όριο ηλικίας, είναι 56 πλέον, με 5.500 ένσημα, λέει με τις προϋποθέσεις της μητέρας να βγαίνει και ο χείρος πατέρας με ανήλικο. Ναι. Το χείρο γιατί τον βγάζει? Υποθέτω, ο νομοθέτης τον βγάζει, υποθέτω, γιατί είναι μόνος του. Ναι. Μεγαλώνει τα παιδιά μόνος του. Αυτόν που έχει δικαστική απόφαση, ζει μόνος του, χωρισμένος με τα παιδιά. Την οριστική επιμέλεια των παιδιών. Μόνιμη και αμετάκλητη η απόφαση έχει καταστεί. Δεν με βγάζει σύνταξη. Πού υπάρχει? Ετούμεθα σύνταξης λοιπόν. Δεν έχει λογική, δεν στέγει, δεν νομίζω ότι στέγει πουθενά. Ιωάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα ήσουν εδώ. Νομίζω να πέρασες ωραία στην παρέα μας. Θέλω να σας ευχηθώ όλους να έχετε ένα καλό απόγευμα. Και σήμερα, εγώ στα μάτια του Σπύρου,
Είδα τι θα πει έρωτας και πώς σε αναζωογονεί. Έλα, μην είσαι υπερβολή. Έλα, αλήθεια. Το είδες, Καραϊβάς, ήσουν αυτόπτης μάρτυρας. Αυτόπτης. 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 Θωμά, φώναξε. Είναι ερωτευμένος ο Σπύρος. Ναι, ναι. Είναι όλοι καλοπληρωμένοι. Καλό απόγευμα. Διαφημίσεις.